Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Ποιος είναι ρε ο Κοκκινάκης? Ο Κοκκινάκης? Ναι. Βετεράνος πολίστας του Ολυμπιακού. Και τι έγινε, και γυρίζει στο αεροδρόμιο, τι είπε? Ήταν στο Survivor και αποχώρησε. Το διώξανε. Και τι έγινε? Και επέστρεψε. Αποχώρησε. Λεφτά πήρε. Αυτοί πληρώνονταν κάθε μέρα. Είχαν μεροκάματο. Πόσο πληρώνονται δηλαδή? Νομίζω πέραν την ημέρα κάνα, δεν ξέρω, γύρω στα 150 ευρώ οι διάσημοι και οι άλλοι 80 ευρώ, κάτι τέτοιο. 80 ευρώ τη μέρα? Ναι. 38, 24. Είναι πράγματα. Για 2-400 το μήνα πήγαν εκεί. Οι απλοί παίχτες, έτσι, οι διάσημοι πέραν πάνω από 100 νομίζω. 100 επί 3-3.000. Τι είναι 3.000? Διάσημοι σου λέει. Τι διάσημοι είναι για 3.000 το μήνα? Αυτοί είναι πολύ βλάκες. Οι παίκτες του Survivor είναι πολύ βλάκες. Δηλαδή με 70% ακροαματικότητα, θεαματικότητα πώς τη λένε, πέραν 80 ευρώ μονοκάματο. Αυτό είναι εργασιακό μεσαίωνα. Θεαματικότητα προέκυψε, δεν το ξέραν από την αρχή πώς θα πάει το παιχνίδι. Πλάκα, κάνεις, προέκυψε αυτό. Θα πας σε ένα κανάλι, θα παίξει ένα τηλεοπτικό παιχνίδι, θα παίξει, θα πάει να κάνει μια εκπομπή και θα πάει 60-70%. Δύο στου τρει Έλληνε θα βλέπουν, θα πέφτει η μηχανή. Κάσερε, περίμενα. Από αυτού όμω. Αυτά είναι βόδια ρε που πάνε και παίζουν με γενικά. Ναι, αλλά αυτοί προβληθήκαν όμω. Τόσο πιναλέοι είναι αυτοί εκεί πέρα. Αυτοί όμω προβληθήκανε. Προβληθήκανε, βέβαια. Άμα είσαι διάσημο, τι να προβληθεί, ρε. Εντάξει. Ο παράδειγμα, ξέρω εγώ, μπορεί, ας πούμε, ο Χρανιώτη ήταν τελευταία, α πούμε, παράδειγμα στα κάτω του, σαν ηθοποιό. Τώρα μπορεί να ξαναπάρει τα πάνω του. Ο Χρανιώτη ποιο είναι? Ηθοποιό. Και συμμετάσχει στο θέατρο, τον ξέρει αυτό. Αν θε να πει ότι επειδή είναι ανύπαρκτο. Ήτανε, αυτός είχε πολλές συμμετοχές σε σειρές το 2000 τη δεκαετία, έτσι. Ναι. Αυτός τελευταία δεν είχε ακουστεί πουθενά ο Χρανιώτης. Τελευταία δεν το θυμάμαι εγώ κάπου να πρωταγωνιστεί. Οπότε ίσως ήταν μια καλή ευκαιρία για να ξαναβγεί στο προσκήνιο. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Ή κάποιοι οποίοι δεν πήγαν σαν διάσημοι, πήγαν σαν απλοί παίκτες, ανοίγουν κάποιες πόρτες. Έτσι. Άρα δεν πάνε για τα 2.000 ευρώ. Όχι, πάνε για την προσωπική του προβολή. Γιατί τι θα κάνουν αυτοί όταν βγουν από εκεί, α πούμε. Τι να σου πω, εντάξει. Δεν πάνε πάνω στο CNN να πάει να κάνει. Παράδειγμα, ο Αγγελόπουλος. Ποιος είναι ο Αγγελόπουλος? Ο ένας παίχτης εκεί πέρα που συμμετάσχει. Τι δουλειά κάνει αυτό? Αυτός δούλευε σε θαλάσσιες πόρτες, σε σκιάθο. Εποχιακή δουλειά δηλαδή. Μπράβο. Ωραία. Τώρα αυτός δεν ανοίγει. Παράδειγμα, δεν μπορεί να ανοίξουν οι πόρτες, να πάει να ανοίξει δικά του, να ανοίξει μια δουλειά, να κάνει δικά του θαλάσσιες πόρτες. Χωρίς λεφτά να δώσει. Όχι χωρίς λεφτά. Τι, αλλά τι. Ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να κάνει μια επένδυση που να πιάσει. Γιατί αυτό έχει κάνει ένα άλλο όνομα. Θα κάνει, ρε Χατζινάκου. Θα πάρει ένα δάνειο και θα κάνει, άμα δεν είναι. Άμα είναι να πάρει δάνειο, ρε Χατζινάκου, γιατί δεν πάει στην τηλεόραση να πάρει δάνειο. Ναι, αλλά έτσι εγώ σου λέω ότι κουβαλάει ένα όνομα. Σαν Αγγελόπουλος, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή έκανε ένα όνομα από το Survivor. Θα είναι γνωστός. Και έτσι αν κάνει μια δουλειά. Σε 6 μήνες θα τον θυμάται κανένας. Τώρα στη βράση κολλάει το σίδερο. Καθένας ό,τι κάνει τώρα. Ένα χρόνο θα πάει αυτό. Άλλο ποιο είναι? Ο Κοκκινάκης, τι είναι αυτό? Πολίστας του Ολυμπιακού ήταν. Χρόνια. Και τώρα βετεράνος πολίστας του Ολυμπιακού. Πόσα να έπαιρνε από τον Ολυμπιακό το μήνα? Τι καλά, στο Πόλο τώρα δεν έχει και λεφτά. Δεν έχει και λεφτά. Ναι, πόλο κόλλο. Δεν έχει λεφτά. Ναι. Δεν έχει. Άρα ωφελήθηκε αυτός, πήρε τα φράγκα. Ναι. Λιγούρης ήταν, τι ήταν? Δεν ξέρω. Να καταλάβω ρε, γιατί να πάει όλος με τόσο λίγα λεφτά εκεί πέρα. Και ένα ψοφάκι της πείνας κάθε μέρα. Εκεί πέρα. Ρε φίλε, δηλαδή. Να τη βγάζουμε καρύδα. 80 ευρώ με ροκάματο. Με 70% θεαματικότητα, πολύ λίγα λεφτά είναι. Αλλά με την προοπτική, αν φύγει λέει από εκεί να το φωνάξει, ποιο το φωνάξει? Εδώ στον Παναθηναϊκό δεν ρίχνουν άλλου λεφτά. Εδώ στο Survivor, στου παίχτε τώρα ο Αλαφούζο. Εδώ στον Παναθηναϊκό δεν ρίχνει κανένα φράγκο. Δεν ρίχνει φράγκο, αλλά θα δώσει το Κοκκινάκι και τον τέτοιον. Ε? Τρία γκολ έβαλε ο Γράψα, πώ το λέγανε αυτό που έκανε την κούρσα ο πιτσιρικά. Έβαλα με τα πιτσιρίκια, παίξανε, προσπαθήσανε. Προσπαθήσανε. Καλά έλεγε ο Αλέφατο, ο Πολάκη θέλει πολύ ξύλο. Καλά, ναι. Ο Πολάκης αυτό που είπε για το Μητσοτάκη ήταν ο άνθρωπος ελεηνός και γλιώδης. Ναι. Ελεηνός και γλιώδης. Δεν σεβάστηκε ούτε την κηδεία του ανθρώπου, να πούμε. Αυτά που είπε. Τι τον είπε? Ότι πήγανε, λέει, στην κηδεία του μόνο κάτι βασιλική και πρώην χουντική, κάτι τέτοια είπε. Αυτός είναι δημοκράτης. Φαίνεται, δημοκρατικότατος. Δεν το βλέπεις πώς μιλάει και πώς συμπεριφέρεται. Δημοκρατικότατος. Έπρεπε να ήταν ο Αλέφαντος στη Βουλή. Θα γινόταν Όχι 78 χρονών, αλλά ήταν 50 χρονών. Oh. Θα το σάπιζε, δεν υπήρχε. Εδώ στις κερκίδες ορμούσε ο ελέφαντος. Σε μια κερκίδα ολόκληρη μπορούσε να ορμήξει, δεν καταλάβαινε. Το τρελό, ρε φίλε. Το παλαβό. Ρε το παλαβό, ρε φίλε.
Δίωξη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο ζευγάρι Παπαντονίου. Ρε αυτός ο Παπαντονίου, γιατί να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί τον κυνηγάνε τώρα. Τον Παπαντονίου. Ναι, αυτό το ψηλό να πούμε που είπε στους Παοξίδες, στους Αριανούς και τους Ολυμπιακούς ότι θα πάει το χρηματιστήριο σε 10.000 μονάδες και δεν πήγε να πούμε. Αφού, είμαι, αφού είναι, ήταν τότε τόσο πρόβατα ο κόσμος και πίστευε ότι τα λεφτά γεννάνε λεφτά έτσι. Και δεν έβλεπε πίσω τι γίνεται πίσω από το δάσος, δεν έβλεπε ο Κουσμάκης. Ναι. Και τους βάλανε, εμένα με φταίει δηλαδή. Πήγε ο άλλος αγρότης ήτανε και έριχναν τα λεφτά του στο χρηματιστήριο. Κάτσε ρε φίλε. Δεν δηλαδή, φταίει ο Παπαντονίου γι' αυτό. Ο Παπαντονίου φταίει. Επειδή σε είπε, δηλαδή, εσύ μου πει μεθαύριο πάνε ρίξε 10 εκατομμύρια, έχει ξέρω εγώ σε αυτή τη μετοχή κάτι. Εγώ θα πάω. Επειδή το είπε κάποιο. Ναι, θέλει να πει ότι είναι πρόβατο αυτό που πάει. Φυσικά είναι, ήταν πρόβατο. Δεν φταίει δηλαδή ο Σιμίτη του Παπαντονίου. Όχι. Ο Βλάκα ο αγρότη. Φυσικά. Ο ταξιτζή. Φυσικά. Ο χωριάταρο. Φυσικά. Πήγε το εφάμπαξι, το έβαλε εκεί κτλ. Βέβαια. Και δεν είδε τι παραμέτρου. Τα βάλω όλα τα λεφτά, δεν έβαλε ένα κομμάτι. Βέβαια. Ναι. Άμα σε περισσεύουν κάτι από το περίσσευμά σου και θες να τα τζογάρει, βάλ τα ρε φίλε. Αυτό είναι το νιου. Πήρε με λεφτά. Πρικοθύρα ήταν. Γιατί να το κάνει αυτό το πράγμα. Είχε ανάγκη να πούμε. Μεγάλη, μεγάλη. Μεγάλη αυτή ρε παιδί μου. Πήρε πρίκα να πούμε. Τρομερή. Γιατί ο τι δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί να το κάνει αυτό το πράγμα. Σε κάποια κλιμάκια από ένα σημείο και μετά δεν παίζει ρόλο. Το χρήμα πρέπει να πηγαίνει σε συγκεκριμένα χέρια και να μένει εκεί. Ναι. Αυτή είναι η αρχή που διέπει τον κόσμο. Ναι. Ότι τα πολύ χρήμα, το 90% του χρήματος βρίσκεται σε ένα 5% του κόσμου. Εντάξει, αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι ο νόμος και όλη η ιστορία γίνεται για αυτό το πράγμα. Το χρήμα να είναι σε λίγα το χέρια. Το χρήμα είναι δεν τον φτάνουν. Φυσικά όλοι έχουν. Είναι σπουδαίο πράγμα το χρήμα. Για όλη η ιστορία γι' αυτό. Και αυτοί κινούν τα νήματα, ας πούμε. Νομίζω ότι στις εκκλησίες θα πρέπει να βάλουν μια εικόνα, να πετάξουν μερικά πενιντάρια μέσα. Για προσκυράει ο κόσμος τα πενιντάρια. Τι διαμάντι μου στη Βεσπασίδη. Γιατί, καταλαβες. Έπρεπε αντί στις εικόνες να έχει Αγίους, να έχει 50 ευρώ, 100 ευρώ, 500 ευρώ, να πηγαίνουμε να το προσκυνάμε εκεί. Για την εκκλησία, εμένα η γνώμη μου είναι, ένα κομμάτι το οποίο θα έπρεπε να λειτουργεί τελείως αυτόνομα, να μην είναι σχέση με το κράτος. Όχι, μπορεί να είσαι άνθρωπος, τι σχέση, αφού δώσα την περιουσία. Δηλαδή, παράδειγμα τον κάθε παπά, με τον πληρώνει το κράτος. Γιατί να τον πληρώνει, δεν κατάλαβα. Γιατί με τον πληρώνει. Δηλαδή, ο παπάς από αυτόν που πάει να κάνει το μυστήριο, να κάνει τη βάφτιση, το γάμο, τα άγια, τα τρισάγια, τα 9 μέρα, τα 19 μέρα. Δεν πληρώνεται για αυτόν τον λόγο. Μαύρα, εντάξει, ωραία. Και τι είναι, δηλαδή, γιατί να διπλοπληρώνεται, δεν το κατάλαβα. Είναι σαν την ΕΡΤ να πούμε, αυτή την αλητία που συμβαίνει με την ΕΡΤ που την πληρώνουμε εμείς στη ΔΕΗ, ενώ είναι κανάλια τα οποία πληρώνονται, έχουν διαφημίσεις όπως το κάθε ιδιωτικό κανάλι. Έλα μα, τι φωνάζεις τώρα. Γιατί με χρεώνεις εμένα μέσα στη ΔΕΗ. Μωρέ γκρίνια να πούμε βραδιάτικα και εσύ όλοι ξέρουν να γκρινιάξεις, να πούμε καθόλου. Μια εκπομπή η οποία είναι χαρούμενη, μια εκπομπή η οποία είναι επεμβατική, μια εκπομπή η οποία έχει θετική ενέργεια. Τώρα αρχίσουμε να βγαίνουμε καζαντζίδες. Τι θέλεις να κάνεις. Τριάγιο. Τρισάγιο. Τρισάγιο. Τι κάνεις. Δεν το λέω για μένα. Θες να κάνεις τρισάγιο. Φώναξε εμένα. Δώσ' μου το. Σαν το Βέγκο παπά θα γίνει. Θα κάνει τα μεταπίεση. Γιατί είστε γκρινιάριδες. Δεν θες να δώσεις τον παπά τριάγιο. Πολύ ωραία. Δώσε σε μένα που δεν είμαι παπάς. Θα διαβάσω από πάνω από το τάφο. Χλωερό, αναψύξιο, αυτά που λέει κτλ. Τι διαφορά νομίζεις θα έχει. Τι νομίζεις δηλαδή, αν το πει ο παπάς. Θα πιάσουν πιο πολύ τα λόγια. Θα πιάσει τα λόγια. Ενώ αν το πω εγώ, δεν θα πιάσει το λόγιο. Όχι, εγώ γενικά με αυτά τα έθιμα έτσι κι αλλιώς και εγώ δεν τα έχω καλά. Θες να πεθάνει κάποιος και να παιδεύει, βάζει το λόγο. Πάνε από πάνω, ζουρ, 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 πες να πούμε. Θάψτε να πούμε. Τελείωσε. Δηλαδή, αν το πει ο. Ορίστε. Αν το πει ο παπάς, ας πούμε, δηλαδή, θα είναι μεγαλύτερη αξία, νομίζεις. Γιατί το. Δεν θες να πληρώσεις, δεν θες να. Μην το κάνεις. Κάνε το μόνο. Τόσα πράγματα κάνουμε μόνοι μας με την κρίση, να πούμε. Εντάξει, είναι και αυτό είναι μια πρωτοτυπία, ναι. Δεν θα μπορούσε να δει. Να μαζέψει, δηλαδή. Κατά μια κατοστήνω Ματέος 80 να κάνεις μνημόσυνο και πάνε τους πας στην ταβέρνα. Ωραία. Πάντω στο δάσο εκεί του Σέιξου, πάνε στην Ελβετία που κάνει προπόνηση. Κάνε ένα πικνίκ. Κάνε ένα πικνίκ. Πάρε τούλιπ να πούμε με λίγο βουτυράκι τα λοιπά. Με 100 ευρώ. Πάρε και την Αγία Γραφή εκεί. Διάβασε εκεί τι θες να διαβάσει. Τελείωσε το ίδιο πράγμα. Πρέπει να ξοδέψεις να πούμε. Αυτά τα πράγματα πρέπει να δημιουργούν νέα ήθη και έθιμα. Γκρινιάριδες, γιατί έτσι, έτσι είναι δεδομένο. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Θα κόψεις από εδώ, θα κόψεις από εκεί, θα δώσεις μια βαρύτητα στην οικονομία περισσότερο στο άλλο κομμάτι. Δηλαδή, το αμάξι κάθε πότε το αλλάζεις λάστιχα να πούμε. Κάθε τρία χρόνια. Ναι. Κάθε τέσσερα το κάνεις. Όχι. Εδώ είσαι λάθος πολύ. Ρε, σαν τώρα με στην πόλη πρώτη Δευτέρα, άσε με καημένο. Άστο με στην πόλη, δεν δηλαδή, είναι. Τα λάστιχα είναι το παπούτσι. Είναι το παπούτσι του αυτοκινήτου. Ωχ, μωρέ, παπούτσι. Τι λες τώρα. Παλιάξι πόλη την περπάταγανε.
δεν μου λες. Καλά, το ναι. αμορτιζέρ. Οδήγασε αυτό το περιφερειακό με άσχημα λάστιχα, με μια βροχή και μια τέτοια. Με 70 πάω, με 80. Α, θα πας με 70. Άμα μου εκεί πάω, πατάω το φρένο, σταματάω. Δεν πάω με 150, τι αγάνω, ανάλογα τι έχω. Το αμορτιζέρ, κάθε πότε τα αλλάζει. Εντάξει, τα μπορείτε, είναι τα σέρβις του. Τι σέρβις, εγώ έχω 176.000 χιλιόμετρα με τα ίδια αμορτιζέρ. Πήγα πριν 2 χρόνια στο κτέο. Όσο τσουλάει. Με λέει δεν χρειάζεται να πω. Τώρα θα πάω πάλι, αν με πει χρειάζεται, θα πάω εκεί στο κτέο. Αν με πει χρειάζεται, μετά από 3 μήνες μπορεί να τα αλλάξουν. Ναι. Θα πάρω. Ναι, τι. Δεν θα το πάω αμέσως, θα περάσουν και 3 μήνες να πούμε. Κάνεις οικονομία. Αμάξι είναι και τον τρόπο που το οδηγείς και το συμπεριφέρεσαι. Πώς συμπεριφέρεσαι. Άλλες φορές έχει όταν τον γκαζώνεις και το μαρσάρεις. Ναι. Και άλλες φορές έχει αν οδηγείς. Είναι να πάρει το πρώτη Δευτέρα εδώ που να το κάνεις, πάλι θα χαλάσει να πούμε. Εντάξει. Τι. Γιατί μπορεί, έχει ένα μηχανάκι και έχει λύσει το πρόβλημα. Έχει ένα μηχανάκι στην πόλη, βγαίνει ο άλλος από το στρώσιο, τραβάει μια, σε στέλνει στη θέρμη να πούμε πριν την ώρα. Άσε με το μηχανάκι τώρα. Τρελώσει να πούμε. Εγώ 20 χρόνια οδηγάω μηχανάκι, δεν έχω πάθει ούτε γρατζουνιά. Ποιο που? 20 χρόνια οδηγάω. Εγώ τελευταία φορά ανέβηκα στο μηχανάκι με έναν συνάδελφο στην ΕΡΤ που δουλεύει. Λοιπόν, πλακώθηκα με 4 στον δρόμο. Δεν ανεβαίνω. Δεν ανεβαίνω. Τι α σου πω, ανεβαίνω μαγκιάρα. Ούτε σε smart ανεβαίνω. Μα τρακάρω να με. Τα smart είναι επικίνδυνα γιατί σηκώνουν ταχύτητες παραπάνω από αυτό που είναι το που αντέχει το αυτοκίνητο. Παρά είναι γκαζιάρικα για το μέγεθό σου τα smart. Πρώτη είναι επικίνδυνα. Φεύγει είναι βολίδα. Επικίνδυνα, είναι επικίνδυνα αμάξια. Τι λέει, τι έχουμε, τι. Λοιπόν. Ναι. Εγώ θα ήθελα να μ' αφήσει έτσι μόνο. Κάτσε ο χιλιτήρι, μόνο... με στέλνει μήνυμα. Για πες. Διάσημοι 8.000 το μήνα και οι μαχητές 3.000 το μήνα. Και διάσημος, εντάξει. Ναι, δεν ήξερα ακριβώς. Διάσημοι 8.000 το μήνα, καλά λεφτά. Πόσο μένει εκεί. Εντάξει, κάποιοι μείναν 3 μήνες, άλλοι 4, άλλοι 2.000 το μήνα είναι διάσημοι καλά. Αλλά θα σου πω και κάτι, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα είσαι διάσημος και παίρνεις κάτω από 8.000 το μήνα, δεν είσαι λακαμάς. Δεν είσαι διάσημος τότε. Τι διάσημος να είσαι κάτω από 8.000 το μήνα να παίρνεις. Καταλαβαίνεις λοιπόν. Καλά, ηθοποιοί και αυτά τώρα έχουν ξεφτελιστεί και οι μισθοί. Κάτσε, ρε, είσαι διάσημος και τρως να πούμε κάτω από. Βγάζεις κάτω από 8.000 το μήνα. Είσαι απαράδεκτος. Ο Χούτος παράδειγμα ήταν και ο Χούτος. Ναι. Εκεί ήταν και ο Χούτος. Ο Χούτος είχε κάνει τώρα, λογικά είχε κάνει κάποια λεφτά, δεν μπορεί. Δεν ξέρω, στη τσέπη του Χούτου δεν είμαι. Ναι, αλλά έπαιρνε. Είχε, με είχε τον πάρει συμβόλαιο. Ο Χούτος, εσύ τι νομίζεις, ότι μπορεί να έχει λεφτά αυτός ο άνθρωπος. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές δεν νομίζω ότι μπορεί να κρατήσουν λεφτά. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές είναι φαίλοι. Τα σκορπάν. Ένα 20% είναι. Που έχουν φτιάξει περιουσίες. Φτιάξαν περιουσίες και. Τα σκορπάν. Εντάξει, τους τα τρώνε από δίπλα. Όχι χορεύτρια, όχι γυφτή, όχι ιστορίες κτλ. Όχι φιλαράκια δίθεν κτλ. Έλα να κάνουμε μια επένδυση παρέα συνέτερη να πούμε, βάλε προχώρα να πούμε κτλ. Έχω μια ασφαλιστική εταιρεία εγώ, κυρίες και κύριοι, σε δώσω εγώ εσύ στην εθνική ομάδα που έχεις παίξει. Άσε, θα σε φτιάξω εγώ, θα τα βάλω εγώ τα λεφτά να τα επενδύσεις, κυρίες και κύριοι, μην φοβάσαι εγώ. Και είμαι, πάντα λεφτά. Πάντα λεφτά. Τέλος πάντων, και συνέχισε, δεν λέμε μόνο ονόματα, σε πιάνουν κορόιδο, ναι, ναι. Σε πλευρίζουν να πούμε και σε κάνουν να πούμε το φίλο να πούμε. Ναι. Συγγενείς δεν σε μιλάνε μόλις κερδίσεις, ξέρω εγώ, κάνα γύρω, κάνα αυτό. Να έχει φτωχό αυτό, να έχει γραβάτα, να δεν έχει να παντρευτεί, να το ανοίξει, να αυτό κτλ. Από δίπλα όλοι. Πέφτει η μάνα, το βοήθα τον αδερφό, γίνεται τη πόπη. Καταλαβαίνει, είσαι λίγο συναισθηματικό. Μπαμ, τα δίνει. Ναι, ναι, ναι. Τα δίνει. Τα δίνει. Έτσι. Τα δίνει, το λέω εγώ, πατέρα μου, τα δίνει. Το πιάνανε εκεί, να τα και αυτό η ιστορία. Αν είσαι και λίγο φιλότιμο. Ναι. Εσύ που έχει τώρα παίζει μπάλα αυτό. Ναι. Έχει δάνειο ένας, έχει αυτό άλλος. Που το... τότε την εποχή νομίζω που πέσε ο μπαμπάς δεν πρέπει να έχει πολλά λεφτά. Είχε λεφτά τότε το ποδόσφαιρο. Μια χαρά. Γιατί για τη φανέλα και το ένα και το άλλο. Φανέλα, ρε, ποια φανέλα. Τότε εκείνα τα χρόνια. Μόνο για να ρίξουν τη Βέρεια που σώσαν τον Όφη, τόσα λεφτά πήραν. Ξέρετε. Μια χαρά είχε λεφτά. Πάντα ο Άρτος και το θέαμα είχαν λεφτά. Ναι. Πάντα το Άρτος και το θέαμα είχαν λεφτά. Ναι. Εδώ λέει του Παπαδόπουλου η γυναίκα αγοράσαν οι Παναθηναϊκοί το μάτσι σήμερα να πούμε με τον Ερυθρό Αστέρα. Λέει το αγοράσαμε, λέει το μάτσι. Έτσι είπα αυτή. Ναι. Τώρα για ξεμοραμένη δεν την κόβαμε. Ολόκληρο δικτάτορα είχε κάνει κόμμα να την παντρευτεί και κάνει το αυτό με το διαζύγιο. Τα ξέρεις αυτά. Βέβαια, τι λες τώρα. Πλάκα κάνεις. Το πληρώσαμε και θα το πάρουμε το παιχνίδι. Να άκουσες. πάλι. Η Δέσποινα είχε όμως και τη μανία του ποδοσφαίρου. Το πληρώσαμε και θα το πάρουμε το παιχνίδι. Αυτό είναι. Κατάλαβες, η Χούντα πλήρωνε και η Χούντα. Από τα λεφτά του Λιγουράου, άρτο και θεάματα. Εκείνη η Φίνος Φιλμ είχε κάνει καμιά 200 ταινίες εκεί επί Χούντας. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Χρυσές εποχές. Έπεσε ο Βουτσάς που έκανε τον αριστερό και επί Χούντας ήταν όλα μια χαρά. Άσε που δεν τα λέμε επειδή τους αγαπάμε εκεί τους ηθοποιούς, τους παλιούς κτλ. Πού τους έβρισκες, πού τους έχανες. Και τη Βουγιουκλάκη να πούμε, με κανένα κομμουνιστή δεν είχε πάει η Βουγιουκλάκη. Με τους δεξιούς, από βασιλιά και πάνω. Δεν ήταν μόνο η Στάκη. Έλα μωρό το Βουγιουκλάκη. Τι
Τι, ο βασιλιάς, πριμαντόνα μεγάλη. Χαμηλοκόλα τώρα που βγει τώρα. Μια χαρά ήταν, γιατί ήταν σε σεξ τώρα, γιατί δεν σ' άρεσε, δηλαδή. Επειδή ήταν χοντρούλα λίγο και είχε μπούτι χοντρό, εκείνη τα χρόνια σε πληροφορώ ότι οι γυναίκες ήταν το μπούστο που λέγανε. Χαζοπράμα μου, ρε, δεν ήταν τώρα. Ξέρω, είχε γυναικάρες τώρα. Ήταν τώρα, τη συγκρίνουν τώρα εγώ τη Βουγιουκλάκη με Καρέζι, με Λάσκαρη, με Βαλσάμι. Γυναικάρες. Εκτός από τη Λάσκαρη. Πλάκα κάνεις τώρα, γυναικάρες τώρα, τη συγκρίνουν τώρα με τη Βουγιουκλάκη αυτή. Βουγιουκλάκη. Βουγιουκλάκη, ρε, έφαγε. Τι, επειδή είχε το πυκνό το ξανδό το μαλλί τώρα. Ρε, έφαγε γκόμενο από τη Μάρο Κοντούρα. Έτσι είναι ο Στέφανο. Συμφωνεί και ο Στέφανο. Πλάκα κάνεις, τι Στέφανο, τι. Τέλος πάντων, αυτά είναι γούστα. Εντάξει. Είχε ρε παιδί μου το κάτι τι. Μπορεί να ήταν κοντή, μπορεί να ήταν μπουταρού, μπορεί να ήταν κολαρού. Μπορεί να... τι συνέβη είχε, ήταν το ένα ή το άλλο, τι έμεινε. Τι, η Κάλλη και τα νύχια εμένα που είναι και στον Κώστα Σταντάρα. Πρώτα αυτού που την ερωτευόντασαν. Εντάξει. Πώς το πάει, ερωτευόσατε. Ερωτευόσατε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για Άρη καθόλου εδώ πέρα. Άκουγα, λοιπόν, φίλε, μια εκπομπή των Σουπεράδων. Τι λέγανε. Στο Yellow Radio. Και λέω, ρε, πούσε, ρε, Σαουρίδε, τι είναι αυτός εδώ πέρα. Μιλούσε μισή ώρα. Μιλούσε, ρε, μισή ώρα και δεν κατάλαβα τι είπε ο άνθρωπος. Λέω, κάτσε να ακούσει αυτή την εκπομπή του Super 3, ρε, παιδί μου, να δω τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Δεν είχε άποψη και μιλούσε 30 λεπτά, ρε, φίλε. Και εγώ κάτι υποκοριστικά και ου και α και α και ου, δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Λέω, τι είναι αυτή, ρε, εδώ. Δεν είναι. Ούτε κατάλαβα, στηρίζαν τον Καρυπίδη, τον βρίζανε, ιδέα, ούτε τοποθέτηση, τίποτα. Καμία τοποθέτηση. Μηδέν. Ω, ρε φίλε, δηλαδή δεν έχετε ομάδα, δεν έχετε παράγοντα και ο λαός σας, να πούμε, δεν έχει φωνή. Δεν έχει ένα ηγέτη να πάει εκεί πέρα να πιάσει το μικρόφωνο, να μαζέψει καμιά 15-30 χιλιάδες, 25 χιλιάδες. Δεν υπάρχει τέτοιο. Παλιά αυτοί που κάνανε, θυμάσαι, λέγει που είχαν τα παιδιά που κάνανε στο Μετρόπολη τότε του Super 3 που κάνανε εκπομπή. Οξύδες ήταν, δεν τα είχαν λέγει. Όπω. Μη σε πιάνουν στο στόμα του ήταν αυτοί. Πλάκα, κάνε. Επηρεάζανε κόσμο και καταστάσει. Κάνανε και ακροαματικό. Δεν υπήρχαν εκεί, δεν υπήρχαν. Κυρίες και κύριοι, βέβαια. Πώς θα γίνει, τι πλάκα με κάνει τώρα. Φοβερά πράγματα. Κάνανε οι Ηρακλειδείς, να πούμε, σύναξη, πώς το λένε. Τι έγινε τελικά εκεί. 72 άτομα. Πόσα? 72 άτομα. Με τον κόκκινο ή χωρίς. Κόκκινος πού να πάει, το σανιδώσουν. Πού να πάει εκεί. Που λέει που πάει, δεν μπορεί να τολμήσει να πάει. Που γεια σου κόκκινε που παίζει εσύ τον Πάοκ, που αγαπά τον Πάοκ και Ελλάδα, τι θες να κάνεις διαδήλωση. Ποιος θα πάει, ρε. Γιατί στο αυτό πήγε. Πώς το λένε. Στο μπάσκετ πήγε σε κάνα μάτσο, νομίζεις που πηγαίναν εκεί στη Χαβούζα εκεί στο. Το γεμίζαν το γήπεδο στο μπάσκετ. Αφού μπαίνουν τζάμπα, λοιπόν, φυσικά το γεμίσουν. Δεν το γεμίσουν. Τζάμπα δεν μπαίνουν. Εσύ άμα σου πούνε πάνε τζάμπα, πας. Εκτός αν δεν σε αρέσει. Εμένα και τζάμπα να με πούνε να πάω, που μπορώ να πάω, δεν πάω εδώ τον μπάσκετ. Ναι. Στο Μέγαρο Μουσικής, βάλε με, έχω μια πρόσκληση, λέει, να πάει στο θέατρο μουσικής. Πώς το λέω αυτό. Δεν πάω. Να πάω με τη φόρμα εκεί πέρα. Εγώ πάω, θα πάω. Τι να πάω να κάνω και να δω τι. Να ακούει όπερα, γιατί. Τι όπερα, ήρθε η Μαρινέλα μια φορά, πήγανε κάτι δική μου εκεί συγγενείς. Εγώ δεν πήγα. Δεν μπορώ να μπω εκεί μέσα, ρε φίλε. Κοινωνιολογικό. Δεν είναι στην ψυχοσύνθεσή σου αυτό το. Δεν μπορώ να βλέπω εγώ το Μέγαρο από τη μια μεριά, τη Χλειδί και από την άλλη. Και μετά να πας στον Κρόνο να δεις μπάλα. Πώς θα γίνει, δεν κολλάει. Το σχολείο δίπλα να έχει με τον Αμία τον καρκίνο, να πούμε τα παιδάκια. Δίπλα εκεί το βρωμόσχολο εκείνο. Το απέσιο σχολείο εκείνο. Η κατασκευή. Δηλαδή βλέπει τη θλίψη και. Τις κυρίες με τις γούνες που θέλουν αυτό με κουδούνες. Πάμε διάλειμμα για να μην συγχυστώ. Άι και 29. Λέω Χιλιτίδης, πάει 2 λεπτά πίσω, αγόρι μου. Ναι. Όχι. Γιατί όταν λέω και 30, ο Χιλιτίδης έχει 28. Βαράει το χέρι στο τραπέζι και 28 είναι. Φαλανκρά, σου δώσω και ένα πάνσο. Δεν συμπτουλεύω και 30, λέει ρε Γιάννη Λόθ. Εμένα το δικό μου και 28. Το ρυθμίσω, ρε, με το. Τι να σας κάνω, ρε παιδιά. 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. 3.40. Λοιπόν, όπα, έσκασε ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Όπα, πα. Κοίτα, σαγιονάρα με κάλτσα. Αυτό τώρα. Παοξίσεις. Παοξίσεις. Τι θα είναι. Ένα, το είδες. Τι να είναι, Αριανός. Πρώτη ερώτηση. Παοξίσεις αμέσως. Με το υπόδημα πήγε η ερώτηση. Το σανδάλι. Τι δουλειά έχει αυτό το υπόδημα για το σπίτι. Χύθηκε ο καφές, έγινε. Αυτό το σανδάλι από πού το πήρες. Απολύεσαι. Αυτό το σανδάλι από πού. Δεν το πήρα. Τι. Μου το δώσανε ο πεθερός μου, ο παππούς. Ο πεθερός σου το έδωσε. Δώρος δίνω στο γάμο. Πόσο χρόνο είναι αυτό το σανδάλι. Αυτό δεν ξέρω, πεθερός. Πάνω από 20 χρόνια. Πάνω από 20 χρόνια. Πάνω από 20 χρόνια. Πάνω από 20 χρόνια. Δεν ξέρω, ο πεθερός μου τι λέει εκεί. Ο πεθερός σου το έδωσε. Δανεικό. Όχι, ρε, εγώ το πήρα, ρε. Τι. Αφού το φοράω όταν μόνο το δουλεύω εδώ πέρα. Εντάξει, ρε, πόσο καιρό το έχεις το σανδάλι. Εδώ.
Ένα μήνα, δύο. Όχι, ένα μήνα. Στο σπίτι πόσο καιρό το έχει το σαντάρι? Τώρα σου λέω, ρε, δύο μήνες τα έχω, τρεις μήνες. Πεθερό, εσύ πόσο χρόνο είσαι? Εγώ? Ναι. 58. Και ο πεθερό σου ζει? Πώς δεν ζει, 85, 87 είναι. Η πεθερά σου ζει? Βεβαίως. Είσαι 58 χρόνια και ζει η πεθερά σου. Τι άτυχος άνθρωπος. Πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα. Είμαστε αγενείς γιατί ο Μπρατ Πίτ είναι στην ηχοληψία σήμερα. Ναι, δεν το αναφέραμε. Έτσι, Θανάσης Σερσέμης. Σερσέμη, καταγωγής από πού είναι, ε? Από την Αρέθουσα. Αρέθουσα, ε? Πόσα χιλιόμετρα είναι η Αρέθουσα από εδώ? Προς Καβάλα δεν είναι η Αρέθουσα? Στον δρόμο για την Καβάλα. Ε? Νιγρήτα. Άρα Σέρες. Σέρες κοντά. Την Καβάλα πόσα χιλιόμετρα είσαι? Άλλο 80, ζάχαρη. Στη μέση. Στη μέση. Στη μέση. Στη μέση, 160. Αλλά είχα... λογικά και κολόδρομο, δεν είναι? Εγνατία είναι, ρε, Βολίδα. Μπαίνει στο στενό, αρέσει. Α, άμα στρίψει από εκεί, ναι. Ναι. Βγήκε ο Γαλανός, δεν ξέρω η Φλάντσα σε τι κατάσταση είναι του Γαλανού. Τι, αν έχει πάρει από κάτω, δεν ξέρω τι. Ναι. Κόφτες και τέτοια. Και είπε ότι ο άλλος θέλει 6 εκατομμύρια και τα λοιπά. Βγήκε ο άλλος και λέει. Τι θέλει 6 εκατομμύρια. Ναι. Πόσο θα πουληθεί ο Άρης? Ο Άρης. Ναι. Δυο χαρτιά και δόξα τω Θεώ. Και τι είναι, τι, δόξα Σύρου είναι, τι είναι? Τι να πουληθεί? Να πάρει, να πάρει ο. Ποιος? Ο Καρυπίδης τα λεφτά που έβαλε και χαρτζηλίκια από πάνω. Τι είναι δηλαδή, τι να πάρει? Να μην πάρει 2 εκατομμύρια. Αυτό, 2 εκατομμύρια κάτω εκεί. Αυτό. Να μην πληρώσει 1 εκατομμύριο το ρεύμα τη. Ποιο να πληρώσει? Το Ερασιτέχνη, 3. Δεν ξέρω με τον Ερασιτέχνη τη συμφωνία υπάρχει. Λοιπόν, σιγά να τα πληρώσουν, να τα πάρει ο Ψηφίδης, τα. Ξέρεις κανένα τέχνη να πληρώνει. Στα τμήματα και τα λοιπά. Γύρω-γύρω δεν θα πάρουν τίποτα. Τι. Αυτό είναι, να είναι ένα ποσό που να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Γύρω-γύρω να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και ο Άρης αυτή τη στιγμή μπορεί να πουληθεί 2-3 εκατομμύρια. Τι έχει. Κάνα 50 να μην πάρουμε. Εμείς, γιατί. Ε? Κάνουμε αβάντα σε κανέναν. Κάνουμε αβάντα την. Πώς το λένε, την. Θα πάρουμε το μέρος του ανθρώπου που θα έρθει εδώ και τα λοιπά. Κλάιμαϊν. Έτσι δεν κάνουν δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι, αν τα πάρουν από κάπου, φυσικά θα το κάνουν εδώ. Εμείς γιατί να μην το κάνουμε, το σκέφτηκα το μεσημέρι. Ναι. Το πούμε τον Καρυπίδα, το άκουσε να δει, άμα θες να σε κάνουμε αβάντα, να μας δώσει κάνα 50 και εμάς, από την πόλη και τα λοιπά, αλλιώς θα έχει ιστορία. Εσείς που είστε παραγωγοί και δημοσιογράφοι, κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ... Εσείς σαν οπαδός, δεν μπορεί να γκρινιάξει, να πει εσύ, εγώ θα φωνάξω εναντίον σου άμα δεν δώσει κανένα φράγκο. Δεν μπορεί να το κάνω. Δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά. Είμαι, ναι, ναι. Συντηρούμε οικονομικά, δόξα τω Θεώ, δεν έχω ανάγκη ούτε από τα 50 ούτε τα χαρτζηλίκια του παραγωγού. Τα 30 έπαιρνε άσχημα, ήταν αν ήσουν δηλαδή, κανένα στέλεχος εκεί και όρμαγες και έλεγε όχι, ρε, δεν σε θέλω, εσένα θέλω τον άλλον κτλ. Εγώ το σκέφτηκα, λέω αυτή είναι καλή μπίζνα είναι. Είναι ευοδοτική. Αυτή είναι του επαγγέλματος και του κλάδου του δικού σας. Δεν να είναι πούμε, για... Γιατί να πούμε τον Ιβάν, παιδί μου, βόλεψε μας κανένα δυο άτομα δικά μας, ξέρω εγώ πουθενά, στο Μακεδονία Παλάς, βάλει και τη δικιά μου τη γυναίκα εκεί, ξέρω εγώ στο μπαρ να παίρνει κανένα 800 χιλιάρικο. Λίγα πράγματα ζητήσουμε. Ναι, ναι. Σε πούμε καμιά καλή κουβέντα. Τώρα γιατί να σε πούμε, ας πούμε. Έτσι δεν κάνουν. Βέβαια. Έτσι δεν γίνεται. Φυσικά έτσι γίνεται. Και μετά του λένε τι όλα δημόσιες σχέσεις. Τι καλός είσαι εσύ. Όλα δημόσιες σχέσεις. Τι σωστός είσαι εσύ και τα λοιπά. Ε? Μα ο Σαββίδης φάνηκε και, ναι, και αποδεικνύεται στην πράξη. Τώρα στα γεράματα, γιατί γιατί ναι, πήρε ναι, τον ΠΑΟΚ ο Σαββίδης. Δεν με νοιάζει. Δεν πήρε γιατί αγάπησε το ποδόσφαιρο. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Καμιά καλή τώρα το καλοκαίρι, καμιά καλή ιστορία να. Ναι. Αυτά τα κυνηγά. Αν είσαι έξυπνο. Τώρα είναι σαν τον κόκκινο βλάκα, να πούμε που. Ναι. Χαϊβάνι να πούμε κτλ. Τι. Κερνάνε εκεί ένα ποτό εκεί και μια τυρόπιτα και λέει πε αυτό και εκείνο και ιστορία. Με μια τυρόπιτα τόσο φτηνά. Κατάλαβες, θέλω να σε πω. Εδώ είναι μπίζνα. Και εγώ είμαι υπέρ του Προέδρου. Πώς το λένε? Του Άριος. Του, πώς το λένε? Του Καρυπίδη. Ναι, ρε φίλε, γιατί άμα έχει λεφτά ο άλλος, γιατί να μην πληρώσει δεξιά και αριστερά? Δηλαδή, τι με 2,5 εκατομμύρια, τι είναι ο Άρης, δηλαδή, τι, η Άσυρος είναι. Να βγάλει εκεί γενικά τα παιδιά, εμείς, να βγάλει ο Ερασιτέχνης. Στο σύνδεσμο Παλεμάχου να δώσουν και εκεί κάνα φράγκο, κάνα αυτό. Και μην φωνάζουν και αυτοί. Να μην γκρινιάζουν που φέτος βαρεθήκαμε να του ακούμε να γκρινιάζουν να όλοι. Γκρινιάζουν και τα. Άμα πεινάει ο άλλος, εμείς πεινάμε. Πώς για τον Άρη, πώς θα πούμε καλή κουβέντα. Έτσι δεν είναι. Στον ΠΑΟΚ όμως το χρήμα ρε, είναι άφθονο. Έτσι δεν είναι. Υπάρχουν, υπάρχει. Τώρα αυτά τα λέω γιατί έφαγα. Я должен услышать вас. Одно хочу сказать. Что я имею? Чуя я. Исторические знания. Να, и плюс энергия ΠΑΟΚ в ваших руках. Ναι. Ενέργεια, πάω και ενέργεια. Τι. Δεν ξέρεις πώς γίνονται οι δουλειές. Και εδώ τι, η Θεσσαλονίκη. Εγώ είδαμε με το Σαββίδι να στραβώνουν όμως οι δουλειές. Να πάρεις λεφτά, από ποιον να πάρεις λεφτά. Εγώ είδα να στραβώνουν οι δουλειές. Από ποιον να πάρεις λεφτά, κάνεις αβάντα. Ναι. Καρυπίδης, ο Φουκαράς, οι παλέτες πάει. Το Μάρκο το χώσαν μέσα. Το Καραμπέρι.
Μάλιστα. Μπορούσε να πάρει από εκεί, πάει μέσα. Μετά, ποιο να σε δώσει, θα την αρθεί ο Σκόρδα ή να σε δώσει, σε κάνει καμιά φωνή. Δυστυχώς εμείς στην οικογένεια του Άρη στερούμεθα παραγόντων. Δεν έχει να τα αυτό είσαι. Είναι από αιώνα των αιώνων. Δυστυχώς. Ο Γαλανός λέει πήγε μια μέρα να πληρώσει ένα παίχτη, 12 το μεσημέρι. Του είπε, ελάτε να σα πληρώσω. Στι 4 το απόγευμα το ξέχασε. Έκανε διαστημική αυτή. Ήτανε, το ξέχασε, ναι. Αλσχάιμερ ημέρα. Έπαθε, πώς το λένε, 24ωρο Αλσχάιμερ. Αυτά οι γιατροί τώρα είναι καινούργιες ασθένειες. Είναι αυτοάνωσες. Μπαμ, μπαμ. Ξεχνάς για 8-9 ώρες να μου. Όσες χρειάζονται. Ναι. Αλλά λέω, κοίταξε τώρα, γιατί να μην του χωθούμε το Καρυπίδη. Να τα μοιραστούμε με τον κόσμο. Που μιλά τώρα, Καρυπίδη. Τι θέλεις, πόσο κάνει ο Άρης, 2 εκατομμύρια. Τον πουλήσουμε εμείς 3,5. Εφημερίδες, ραδιόφωνα που αγαπάμε και τον Άρη, υποτίθεται και εσείς τα αγαπάτε τον Άρη όλοι. Η Λέσχη, ο Παδί. Θα βάλεις ένα καπέλο και θα τον πουλήσουμε όλοι παρέα. Σ' άλλο εκδρομή, άμα γίνει τελικός, δεν πέσει καπέλο. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε καπέλο. Δεν γίνεται καπέλο. Δηλαδή, κάνω εγώ μια δουλειά, ας πούμε. Στέλνω σε μια ταβέρνα 200 άτομα. Δεν πάρω κάτι. Φυσικά θα πας. Είμαι οδηγός με το πούλμαν, να πούμε. Και λέω, ας πούμε, στο εθνικό εδώ. Το συμμαθητή σου. Ναι, το λέω, το Μανασίδη να πούμε. Πού θα πάμε να φάμε. Έχω 4 μαγαζιά. Πω εγώ του εστιατόρα. Ρε παιδί μου, θα σε φέρω εγώ την εβδομάδα εκεί πέρα 400 Ρώσους. Από τους 400 Ρώσους. Θα πες χαρτζιλίκι. 3 να πας στην τουαλέτα. 2 να πάρουν 2 σοκολάτες. 3 να φάνε κανένα προφυλακτικό, κανένα αυτό, καμιά ιστορία κτλ. Πόσα τα άλλα να μου δίνεις. Και φάει τζάμπα θα του λέγα. Αν ήμουν οδηγός. Ναι. Δεν ξέρω. Έτσι γίνονται δουλειές με αυτά. Αυτά έτσι γίνονται δουλειές. Τώρα δηλαδή, εγώ γιατί δεν τον κάνω αβάντα τον Καρυπίδη. Το ξέρω και από χτες, θα πούμε. Του λέω όμως, ρε παιδάκι μου, 2,5 εκατομμύρια και 3 δώσ' τον. Αυτόν έχει λεφτά 4. Δώσε ναι. Και το φουκαρά το ψηφίδι και κανένα φράγκο εκεί που ψωμολιμάει, να πούμε. Ναι. Δώσε και εμάς να κάνουμε σαν ραδιόφωνο. Γιατί θα τα πάρουν οι άλλοι που κάνουν εκπομπές. Τα πάρουμε εμείς, αφού κάποιος θα τα πάρει. Να έτσι το σκέφτηκα. Τόσα χρόνια κάποιοι τα παίρνουν. Εμείς γιατί να μην τα πάρουμε. Που έχει μπει και ο διάολος μέσα μου, δηλαδή. Στο λέω δηλαδή ειλικρινέστατα. Τώρα έφαγα κανένα 2 μπουνιές από τον κουμπάρο του. Ναι, αλλά εσύ πουλάς, εσύ τόσα χρόνια πουλάς Ραπτόπουλο ανένταχτος. Ναι. Μετά θα χαλάσει το προϊόν σου. Κατάλαβες. Αν κάμα κάνω 400 στην άκρη, θα το χαλάσω. Τότε ναι. Ναι. Κατάλαβες. Επειδή τον Άρη, επειδή είναι ένα ιδιαίτερο σωματείο, κανείς δεν τον αγαπάει, αγαπάνε την τσέπη τους. Εμείς γιατί να λέμε να φωνάζουμε για τον Άρη, δηλαδή τι είμαστε, με μαλάκες είμαστε. Κατάλαβες. Μην γελάς, έτσι είναι. Λοιπόν, 9:55 καινό μήνυμα στο 54-340. Αφού σκέφτηκα να πω τον Ανδρώνη να με στείλει στη Λίμνο και εμένα. Πήγαν τόσοι νοματέοι. Έμαθα εγώ φίλαθλοι, πήγανε παράγοντες, πήγανε. Ντύθηκε ο Σκόρδας κουκουβάγια να πούμε. Ντύθηκε γυναίκα ο Σκόρδας και πήγε για αυτό φίλοι. Ντύθηκανε να πούμε ιστορίες. Ναι, πήγε ο Σαράντης ο Πανταζής για να. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Την ιστορία. Τι έγινε με αυτή την υπόθεση. Του φάνηκε ακριβώς ο Άρης, λέει. Ακριβώς. Ναι. Ανέβηκε λέει πολύ το ποσό να πάνω. Ο Γαλανός το έμαθε να πούμε, λέει ο Γαλανός. Ζήλεψε και όλα σου λέει: εγώ γιατί να μην κάνω κανένα deal να πούμε. Ναι. Πάλι ο Σιπόρσε μου. Γιατί εγώ να μην είμαι παράγοντας στον Άρη, να πληρώσω. Πώς το λένε, να πουλήσω εγώ την ομάδα σε κάποιον, να πάρω εγώ τα λεφτά. Ναι, γιατί σκέφτεται ο ίδιος. Σου λέει ο Γαλανός: εγώ άμα ήμουνα, μπορεί να τον έδινα και με δυο. Ο ίδιος ο Μπούμπορας. Ναι, συγχωρείς, βγήκε ο ίδιος ο Μπούμπορας να πει ότι μου πρότεινε αυτό το ποσό για να πάρω τον Άρη και εγώ το αρνήθηκα γιατί το έκρινε υπερβολικό. Συμφωνίες κυρίων. Ναι, συμφωνίες κυρίων, ο κόσμος πέρα ξέρει όμως. Έλα, ποιος το χέρι στον κόσμο, μωρέ τώρα. Ποιος το ξέρει τον κόσμο. Είσαι τώρα με τον κόσμο. Ποιος τον υπολογίζει τον κόσμο. Οι δημοσιογράφοι πάνε με τα γενικά. Πάνε με τα μεγάλα κεφάλια. Με τους υπουργούς, τους βουλευτές, τους μασόνους κτλ. Τι θα πάνε με το φτωχό το λαό. Πάει άσου δημοσιογράφου. Οι οπαδοί, οι φίλαθλοι, τι να κάνουν κι αυτοί. Εμείς οι φουκαράδες τι να κάνουμε. Όλοι κοιτάνε το μεροκάματο, πώς θα γίνει. Σου λέμε εγώ ο παδός μιας ομάδας στο εξωτερικό, Ραπτόπουλο. Είμαι ένα 90, σφιχτός αυτός και τα λοιπά. Τραβάω κάτι μπουνιές, κάτι ιστορίες. Έχω φτιάξει ένα σύνδεσμο εκεί στο Βέλγιο με την ομάδα. Πες ότι είμαι φίλαθρος της Μπριζ, να πούμε. Ναι. Και έρχεται ένας παράγοντας να πάρει την Μπριζ. Ναι. Τη ΦΚΑΠΑ Μπριζ. Θα τον πω εγώ. Εμένα πόσα θα με δώσει. Θα με πει γιατί να σε δώσω. Γιατί μπορώ να σε κάνω εγώ αυτούς εδώ πέρα, μπουν μέσα, τα σπάσουν τσαμπουκά. Σου πει έλα στο γραφείο. Θα πει τι θες. Μπορώ να με δώσει τη φύλαξη της ομάδος. Θα με δώσει την καθαριότητα της ομάδος και ποσοστό 5% από τα εισιτήρια, για παράδειγμα. Δέχεσαι. Δέχομαι τα βατζιλίκη. Τι αν με πει όχι. Εσύ τι θα έλεγες. Μετά θα ρωτούσε αυτό. Αυτός τι είναι. Είναι οργανωμένος ο Ραπτόπουλος θα λέει. Ναι. Είναι μούτρο μεγάλο, να τον προσέχεις. Έχει άκρες με την αστυνομία, έχει άκρες με τους εισαγγελείς, έχει άκρες, ξέρω εγώ, με τη μαφία, έχει άκρες, ξέρω εγώ, με τους παπάδες. Είναι. Είναι στην πιάτσα, ξέρω εγώ, αξίζει τον κόπο να τον έχουμε να μας φυλάει. Θα πει ο πρόεδρος της Μπριζ. Θα πω εγώ, θα του πω εγώ του άλλου. Ξέρω, ναι, μωρέ, εντάξει. Αλλά μην του δώσει και πολύ θάρρος.
μην του. Γιατί άμα τον δίνει θάρρο, αυτό θα ζητάει να πούμε. Αντί να του πει ότι θα σου δώσει τη φύλαξη το Ραπτόπουλο και την. Πώς τη λένε. Και την προστασία και. Ναι. Πώς το λένε τα. Θα δώσει τα μισά, ξέρω εγώ. Και την καθαριότητα, την καθαριότητα μην τη δίνει. Ναι. Δώσε και σε κανέναν άλλο να έχει μέτωπα να δίνει. Να δίνει. Ναι, ναι, ναι. Η ομάδα τι. Ποιο στοιχίζει την ομάδα. Ο κόσμο είναι ποιο στοιχίζει τον κόσμο. Έτσι γίνεται, μου φαίνεται. Τώρα εγώ θα γράψω και βιβλίο γι' αυτό. Ναι, θα ξεκινήσω εγώ με τον Μωυσόγλου. Βέβαια, εγώ θα λείψω κανένα μήνα μετά όταν εκδοθεί το βιβλίο. Ένα κοπάσει λίγο. Ένα κοπάσει. Πώς, τι να το κάνουμε τώρα. Πάντως ένα ξύλο μπολάκι το θέλει, αυτό είναι αλήθεια. Ένα λεφάντα. Αυτό ήταν ασέβεια μεγάλη. Ένα ξύλο το θέλει. Αυτό ήταν μεγάλη ασέβεια. Έτσι, άμα το βρίσκει ανοιχτό, έτσι ψηλό και απροπόνητο. Πιο εύκολα πέφτει. Ο κοντό είναι και γρήγορο. Ευέλικτο. Είδε στο γυμναστήριο κοντί πώ φεύγουν τα χέρια. Το κοστάκι τον έχει δει. Τα χέρια φεύγουν φοβερά ωραία. Φεύγουν τα χέρια φοβερά ωραία. Παπαπαπ, τέρμα. Στην Ελλάδα ο Κώστας Κοκκινάκης. Ποιοι τον υποδέχονται στο αεροδρόμιο. Πρώτη σελίδα. Ο Κοκκινάκης. Μάλιστα. Άλλα θέματα. Τι έχουμε να συζητήσουμε. Έχουμε ωραία θέματα. Ανάλαφρα, ωραία, όμορφα. Που ο λαός αυτά τα συζητάει στο καφενείο. Ναι. Και δεν έχει ταμπού να τα πει αυτά στο μικρόφωνο. Εγώ λέω τι θα έκανα εγώ. Όχι τι κάνουν οι άλλοι. Δεν με νοιάζουν τι κάνει. Αλλά ναι, λέει, φτάσει σε μια ηλικία, ρε παιδί μου, μια προμήθεια να μην πάρει. Μια αγοραπολισία μια ομάδα. Γιατί απέρουν οι άλλοι. Κατάλαβες. Αν έχει με συγχωρήσει αυτά, θέλω γνωριμίες για να τα κάνει. Ναι, ναι, ναι. Αν εσύ ο Ραπτόπουλος έχει από πίσω πέντε γνωριμίες καλές που μπορεί να θέλουν να κάνουν ένα τέτοιο deal, θα πα έτσι βέβαια. Πώς θα γίνει να τα πάρουμε από ένα τέτοιο deal. Πρέπει να έχει γνωριμίες. Ακροαματικότητα μεγάλη δεν πρέπει να έχει. Θεαματικότητα μεγάλη. Θα σου ακούει να επηρεάζει τον κόσμο. Σίγουρα, αλλά θα πρέπει να έχει γνωριμίες. Ναι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή εσύ πώς θα φέρει ένα παράγοντα να πάρει τον Άρη. Σωστό, ναι. Έχω τον κόκκινο μου τη χαλάει τις δουλειές. Με ένα πίτα γύρω τον. Είναι... Χαλάει την πιάτσα. Την γιαδούρα, τώρα δεν ξέρω γιατί τα λέω αυτά. Έφαγα κάτι μπουνιέ από έναν. Τον Δημήτρη τον Μαράνη. Αυτό είναι στο καζίνο φύλακα εκεί. Δηλαδή πετάει ό,τι θε πετάει, του πετάει έξω. Λέει, έλα να κάνουμε μαζί, λέει. Δύο δίλεπτα. Ναι. Θα σε παίξω, λέει, 50%. Και ακόμα το κεφάλι μου πονάει. Λέω, γι' αυτό τα λέω. Λέω, κόκκινο, γιατί τα λε αυτά. Λέει, μήπω σε χτυπήσαν, σε κάναν. Με έκανε το κεφάλι, Παύλο. Δύο-τρει μου έδωσε. Με έστειλε πίσω, να πούμε. Θα κουνήθηκε καμιά βίδα, φαίνεται. Δεν εξηγείται αλλιώ. Τέλο πάντων. Γιατρό Ηρακλειδέα. Αύριο με τον γιατρό θα πάμε στο Πολύμηλο. Ηρακλειδέα ή Ξανθιώτη. Ξάνθη σκόντα! Τι έχει να γίνει στο Πολύμηλο. Λοιπόν, γιατρέ Ηρακλειδέα, σε κράζω. Είναι πράξη δειλίας αυτό που έκανες. Απαράδεκτο να δηλώνεις ότι αλλάζεις ομάδα. Είναι δυνατόν. Γυναίκα αλλάζεις, θρησκεία αλλάζεις, ομάδα δεν αλλάζεις. Όπως και να γίνει. Γιατί δεν αλλάζεις. Δεν γίνεται να αλλάξεις ομάδα, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Εύκολο. Κόμμα αλλάζεις, γυναίκες αλλάζεις, θρησκείες αλλάζεις, ομάδα δεν αλλάζεις. Ό,τι θες αλλάζεις. Αυτό είναι πράξη, τι, επειδή έπεσες δηλαδή, τι έγινε. Παιδί δεν αλλάζεις. Σωστό, εντάξει, σωστό, εννοείται αυτό. Ναι, εννοείται όλα αυτό. Τα άλλα τα αλλάζεις. Τι είναι το παιδί για να τα αλλάξεις, πλάκα κάνω. Η γυναίκα βρίσκει 10 άντρες, ναι. Ο άντρας βγήκε 5 γυναίκες. Ναι, ναι. 5 ομάδες, 3 θρησκείες, ό,τι θες αλλάζεις. Έτσι δεν είναι. Παιδί και, δεν και τι γίνεσαι ξάνθη. Δηλαδή. Ξάνθη γίνεται, ναι. Γίνεται ξάνθη. Γίνεται ξάνθη ο γιατρός. Με τι προοπτική δηλαδή, Ξάνθη, τι να δει δηλαδή. Άμα πούνε στην Ξάνθη τώρα. Πες δεν ασχολούμαι, ρε φίλε. Τώρα πούνε στην Ξάνθη. Καλύτερα να πει το συχάθηκα αυτό το προϊόν. Okay. Που πολλοί μπορεί να το πούνε. Δεν ξάνθη. Ασχολούμαι. Όχι. Είμαι πλέον φύλαχρος και να παρακολουθώ για να παρακολουθώ. Είναι Ξάνθη. Πες δεν είμαι τίποτα καλύτερα. Τώρα να πει από Ηρακλής έγινα Ξάνθη τώρα. Είναι δυνατόν. Ναι. Είναι δυνατόν. Ναι. Δεν μου λες, αν πάμε στην Ξάνθη και πει ο Πανόπουλος, ρε παιδιά, μας κυνηγάνε. Ναι. Και κάνουμε διαδήλωση. Δεν πάνε, ξέρω εγώ, χίλια άτομα θα σου πω εγώ. Χίλιοι πολίτες της Ξάνθης θα πάνε στη διαμαρτυρία. Μπορεί. Μπορεί να πάνε και 800. Ναι. 72 άτομα διαμαρτυρία. Ομάδα που έχεις δει. Πες μου εσύ που έχεις δει. 72 καταμετρημένα ήταν. Καταμετρημένα δηλαδή. Ήταν. Δεν κλείσαν ούτε τη μία λουρίδα να πούμε. Λέω κόκκινε τι έγινε. 1.200 άτομα. 72 καταγεγραμμένοι. Μπορείς να μου πεις τι μπορεί να επηρεάσουν αυτοί οι 72 άνθρωποι. Εγώ τους μπράβο λέω σε αυτούς που πήγαν. Αυτοί που δεν πήγαν γιατί δεν πήγαν. Αυτοί πήγαν, γιατί μπράβο. Δεν πιστεύουν. Ναι. Δεν πιστεύουν. Δεν βλέπουν προοπτική, δεν έχουν όραμα. Όραμα, προοπτική, ναι. Τίποτα. Δεν μου λες τώρα, άμα βγει αυτός που έκανε στο Yellow Radio. Ναι. Που μιλούσε μισή ώρα και δεν κατάλαβα τι έλεγε. Και ου και α και ου, σαν τον Χατζηχρήστο μιλούσε. Ου, α, ου, 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 α, ου. Δεν κατάλαβα. Έτσι και πήγα κάνουμε διαμαρτυρία για τον Άρη μας. Την ομάδα μας, ξέρω εγώ. Πώς θα μαζέψει, θα μαζέψει 200 άτομα. Άντε, επειδή να μαζέψει 200. Παραπάνω θα μαζέψει. Απ' ο Σούπερ 3 κάνω εγώ μια αυτή.
μια μπουκα όπως τη Ραδέκα. Πόσοι πιστεύουν στο Super 3? Αυτή τη στιγμή σίγουρα ο Super 3 είναι και περνάει και μία από όλα αυτά που γίνανε και ναι, πολλοί το θεωρούν υπεύθυνο για αυτή την κατάσταση. Εγώ πάλι θεωρώ μια ομάδα ατόμων όσο με υπεύθυνη, γιατί ο κόσμος που είναι στο κάγκελο και πάει τις εκδρομές δεν φταίει σε τίποτα. Ούτε είναι υπεύθυνο. Πώς θα μαζέψει, νομίζεις? Άμα δεν βγει ο Μπούζος δαγκαρίζει. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι γενικά ο κόσμος του είναι κατακαιρματισμένος. Δεν ήταν αυτό που συνέβη με το Super 3 στον Άρη. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είχε πολλά οργανωμένα κομμάτια και ήταν πάντα κατακαιρματισμένος. Τους διέσπασε το ΠΑΣΟΚ, ρε Παναγιώτη. Ναι. Ξέρεις γιατί τους διέσπασε? Διώξανε να πούμε τον. Πώς το λέει, τον Μανάβη. Ναι. Το κίνδυνο τους ήταν ο ΠΑΟΚ που ήταν ενιαία κερκίδα. Σωστό. Ήταν και πολυπληθής και τι κάνανε επί Μπατατούδη? Τι τους κάνανε? Τους κάνανε κομμάτια, τους ξεσκίσανε. Τι τους κάνανε τους παοξίδες? Τους κάνανε κάθε γειτονιά και ένα σύνδεσμο. Κάθε γειτονιά και ένα σύνδεσμο, κάθε γειτονιά και ένα σύνδεσμο. Και τρώγονταν μεταξύ τους. Τρώγονταν μεταξύ τους, άλλο ένας, άλλο άλλος. Κατάλαβες? Και έγινε ο ΠΑΟΚ 500 σύνδεσμοι, 500 γνώμες. Οπότε έτσι δεν υπάρχει συνεννόηση και δεν μπορεί να πάρει μια δύναμη. Οι άλλοι είναι ανύπαρκτοι. Ναι. Ο Άρης και ο Ηρακλής. Γιατί έχουν ένα σύνδεσμο ο οποίος δεν έχει καμιά προοπτική να μαζέψει κόσμο γιατί ο λαός δεν τους γουστάρει. Και άλλοι που έχουν κόσμο γίνανε σε 500 χωριά χωριάτες. Εγώ αυτό κατάλαβα. Εσύ πες ότι κατάλαβες τίποτα άλλο. Έτσι δεν είναι, ρε? Μεγάλε να πούμε ηχολήπτη. Έτσι βλέπω ότι είναι. Λοιπόν, μηνύματα έχουμε, τρίχες. Κάνε τον κόκκινο στην κηδεία του Μητσοτάκη. Κόκκινος ποτέ δεν πήγαινε στην κηδεία του Μητσοτάκη γιατί είναι πασοξής. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Ναι. Θες να ανοίξουμε γραμμές ή έχουμε να πούμε και άλλα? Έχεις να μου πεις και άλλα πράγματα? Το πολιτικό κομμάτι, το κουσκουσιάρικο, το καλλιτεχνικό, ιστορίες, κόλπα, τι έχουμε παραλείψει, τι έχουμε? Κοίτα, κάτι που συμπέφτει με το πολιτικό κομμάτι που έχει να κάνει και με την υπόθεση του Μέγκα. Πρέπει να πούμε κάτι που πάρα πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια χώρα που είναι στη επί σειρά ετών. Είναι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι στη ζώνη επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Με αυτές τις συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφήσουν κάποιον Ρώσο να μπει στην τέταρτη εξουσία που είναι δημοσιογραφία. Θα το βγάλουν σκάλτο. Έτσι. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο μια χώρα που είναι στη ζώνη επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών να αφήσει ένας που έρχεται από τη Ρωσία να πάρει πάρα πολύ μεγάλα. Θα δώσει κάποια πράγματα και στο Ρώσο και στον Κινέζο. Δίνουν κάποια ενδεχομένως κάποια εργάκια. Πάρε γραμμές. Αλλά για Μέγκα, για κανάλια και τέτοια είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό και αποδείχτηκε. Ναι. Για να αφήσουν κάποιο Ρώσο να τέταρτη εξουσία είναι τα κανάλια. Μην τρελαθούμε. Οπότε τι λες τώρα, ότι τον κυνηγάνε, θα τον βγάλουν σκάρτο? Οπότε λέω θα τον αφήσουν. Εγώ πιστεύω θα τον του δίνουν κάποια ώρα, σε λέει ως εκεί. Ναι. Δεν τον αφήνουν να κάνει, δεν θα τον αφήσουν να κάνει κάποιες υπερβάσεις ενδεχομένως που θέλει. Τον βγάλουν κουσούρι δηλαδή, λες. Ότι τρώει πολύ πόλεμο. Δεν βλέπω και στο Sky, το Epsilon, αυτά τον πυροβολάνε κάθε μέρα. Ναι. Και αυτόν και τον Τσίπρα μαζί. Και τον Τσίπρα. Ναι, παρέα, πακέτο. Πακέτο πάει. Ναι. Άρα θα βγει. Ίσως αντιλαμβάνονται και τα κανάλια ότι είναι θέμα χρόνου τώρα να. Δηλαδή σε ένα χρόνο είναι εκλογές, πότε είναι. Χρόνο. Και από τώρα προετοιμάζουν το έδαφος να τα έχουν και καλά με, με την επόμενη κυβέρνηση. Δεν είναι κορόιδα. Αυτό καταλαβαίνω. Το βλέπουν, προβλέπουν το μέλλον. Έλα ρε φίλε. 2-31-0-90-90-90. Εσύ το συμπαθείς στο Σαββίδι? Το Σαββίδι. Άσε που είσαι Αριανός τώρα. Κοίτα να δεις, οποιοδήποτε άνθρωπο. 98-80-90. Οποιοδήποτε. Και 95, μήνα είμαστε στο 54-34. Σαφού. Λοιπόν, οποιοδήποτε έρχεται και επενδύει σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται. Ναι. Οπωσδήποτε, σαν ένας απλός πολίτης, εγώ ας πούμε. Το βλέπουμε με κάτι θετικό. Δεν πρέπει να έχει δικαίωμα και αυτός να επενδύσει. Πρέπει να τη λόγω. Όχι, φυσικά να επενδύσει. Εγώ δεν κοιτάω αν λέγεται Σαββίδη ή Μητσοτάκη ή Μαρινάκη ή Καρυπίδη. Οπωσδήποτε. Ναι. Οποιοδήποτε επενδύει και κάνει δουλειές σε αυτή τη χώρα και, και μπορεί να φέρει ανάπτυξη και να ανοίξει θέσεις εργασίας είναι καλοδεχούμενο. Είναι. Εγώ το λέω σαν απλός πολίτης. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, τι γίνεται στο θέμα των ομάδων είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Ναι. Δηλαδή τον βλέπω εγώ τον Σαββίδη από δύο όψεις. Ναι. Πάντως τα μίντια στην Αθήνα δεν μπούκαρε. Κάνα γύρω που αν κανένα δύο δεν πήρε. Τι να το κάνει αυτό, ρε Κωστή? Τι να κάνει, να πάρει τώρα τοπικό κανάλι να το κάνει τι? Ναι. Αυτός πάει για τα μεγάλα ψάρια. Πάει για τα μεγάλα ψάρια. Βέβαια. Ναι, τα μεγάλα ψάρια όμως βλέπετε ότι δεν. Είναι δύσκολο, δώσει δύσκολο. Ναι. Δηλαδή σε λέει Ρώσο, Κινέζο, πάρε σε ένα λιμάνι το Κινέζο στον Πειραιά, πάρε σε το λιμάνι εδώ στη Θεσσαλονίκη, καλά είστε. Ναι. Πάρτε από ένα λιμάνι να έχετε να παίζετε. Εντάξει είστε. Πάρε και εσύ το Μακεδονία Παλάς, πάρε τη ΣΕΚΑΠ, δεν ξέρω τι. Ναι. Εδώ είσαι. Μετά τώρα μη θες και να μας καβαλήσεις, τον λένε. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, εκεί είσαι μεγάλη νομίζω. Ναι, είτε είσαι Ρώσος είτε Κινέζος. Τότε που πήρε το λιμάνι και τα λοιπά που του στόφα για ένα κομμάτι, του λένε ότι τα λεφτά από πού τα βρει. Ενώ αυτοί δεν. Ναι. Μάλιστα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Άγριος ξυλοδαρμός φοιτήτρια στην Κομωτινή, τη άφησαν στο ξύλο επειδή δεν του άρεσαν τα νύχια τη. Ένα πρωτοφανές περιστατικό βίας, θα πάμε τώρα στις γραμμές. Έχει προσκαλέσει αίσθηση στην τοπική κοινωνία της Κομωτινής και αφορά τον ξυλοδαρμό νεανής φοιτήτριας. Αποδίωση φοιτήτριας της. Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια πρόβας παραδοσιακών χωρών στο αμφιθέατρο. Η νεαρή φοιτήτρια, αφού αρχικά δέχτηκε φρασική επίθεση για τα νύχια της, έπειτα οι δυο φοιτήτριές της την έσπρωξαν και αφού την πέταξαν στο έδαφος, άρχισαν να την κλωτσάνε σε όλο το σώμα μέχρι που έχασε τις αισθήσεις της. Η κοπέλα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε για τρεις μέρες. Αυτό όμως που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση είναι η στάση που θέλει να κρατήσει η σχολή απέναντι στο περιστατικό. Η ίδια καταγγέλει ότι ο καθηγητής της σχολής προσπάθησε να συγκαλύψει το περιστατικό. Μαλάκας ο καθηγητής. Αυτές οι σχολές, ναι, 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 είστε ξεφτυλισμένοι όλοι εσείς. Ναι. Και στις σχολές και στο άλλο το καημένο το παιδί που το φάγανε. Τη γαλακτοκομική τη σχολή που το φάγανε το παλικάρι. Και όλοι αυτοί οι πόδες τόσο καιρό δεν βγάζαν τίποτα. Ναι. Και το παιδί το κάναν μπούλινγκ και κάθε μέρα το δέρναν και το κάνανε. Συμβουλεύοντας να μην δημοσιοποιήσει την υπόθεση και πληγεί η εικόνα της σχολής. Η φοιτήτρια όμως δεν υπάρχει, κατήγγειλε τον μπούλινγκ που δέχτηκε τον άγριο ξυλοδαρμό και η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Κλάιμα είναι η δικαιοσύνη. Για ξυλοδαρμό κανείς δεν πήγε φυλακή. Σε αυτά παίρνει τον νόμο στα χέρια και τελειώνει η δουλειά. Λοιπόν, ωραία πράγματα. Στην Κομωτινή. Καλημέρα! Δεν τη άρεσαν τα νύχια τη. Τι ανομαλία είναι αυτή. Καλημέρα κύριε. Θέμα για ξύλο τώρα. Καλημέρα είπα. Ναι, ναι, καλημέρα. Εάντε πάρε μπροστά, Δευτέρα ταχύτητα. Είναι σου οδηγείς. Είπαμε και εσύ λες τα δικά σου. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα. Ναι. Ναι. Εντάξει. Συγγνώμη. Έχει τώρα ακούσει κανένα δύο μέρες. Λες ο Ήβης καλός προπονητής. Για να μην τον διώξει. Όχι. Ναι. Τελικά έφυγε. Εγώ δεν θα τον, εγώ δεν θα τον έδιωχνα. Εγώ. Ναι. Ναι. Σήμερα όμως που έλεγε ο Αλέφαντος ότι είναι της πλάκας και να το δώσει ο Σαββίδης στο εισιτήριο για το αεροπλάνο να φύγει, ναι, δεν έλεγες τίποτα. Δικαίωμά του είναι. Λέει, γιατί εσύ δεν τον απαντάς. Και τι να κάνω εγώ τώρα, να μαλώνω με τον Αλέφαντο ότι εγώ θέλω τον Ήβη στον ΠΑΟΚ. Δεν με καταλάβει. Δεν τα καταλάβει. Δεν έχω και πολύ χρόνο εκεί. Όχι. Ναι, δεν Αθηναϊκό το κανάλι δεν μου δίνουν πολύ χρόνο. Δεν σε δίνει. Ναι, παρακαλάτε να με πάρει ένα κανάλι Αθηναϊκό που με δώσει δύο ώρες εκπομπή να έχω χρόνο. Αφού δεν έχω χρόνο, δεν μπορώ. Κάτι λες εκεί για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Αυτά, ναι, δεν σε ενδιαφέρει. Τον Αρούλη τώρα και τον Ηρακλή και λίγο ΠΑΟΚ, αφού εκεί είναι τα θηρία Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Κοίταξε όμως, σε κάποια πράγματα έχεις δίκιο. Είναι. Ο Ήβης για πρώτη χρονιά, σαν μαθητευόμενος, έδειξε κάποια πράγματα. Πήγε και σε κάποια παιχνίδια να παίξει 5-3-2. Γιατί το έπαιξε και αυτό, ναι, το έπαιξε. Έχει δίκιο ο Αλέφαντος, είχε το υλικό. Ναι. Δεν ξέρει όμως να το παίξει. Δεν του βγήκε. Ναι. Όσες φορές το έπαιξε δεν του βγήκε. Όχι δεν του βγήκε. Το σύστημα αυτό όπως έχει πει ο Κώστας, άμα δεν ξέρει να το διδάξεις ή δεν το έχεις δει να το έχεις παίξει σαν παίχτης ή να πάει να το δεις άλλο προπονητή, μπορεί να σε καταστρέψει αντί να σε σώσει. Ναι, είναι ύπουλο. Αυτός δεν το έχει παίξει σαν παίχτης. Δηλαδή από η τριάδα των στόπερ πρέπει να έχει οι δύο τουλάχιστον να είναι ταχύτατη. Και πολλές φορές, συγγνώμη, πολλοί προπονητές στον κόσμο, αντί για στόπερ καθαρό, βάζουν ένα μπακ σαν τρίτο στόπερ. Σαν τρίτο, ναι. Και μετά πετάνε ή μπακ. Ναι, ναι. Και σαν δύο, δεξιά και αριστερά από την κολόνα στη μέση. Ο Βεγγέρ έπαιξε με τρία στόπερ. Ο ένας ήταν ο Μεζεζάκερ και Μεζεζάκερ. Και οι δυο οι πλαϊνοί, οι εσωτερικοί, δηλαδή δεξί στόπερ, αριστερό στόπερ, ήταν ένα ούμε μπακ. Και ο Κόντε τα ίδια κάνει. Πάνω. Ο Κόντε με την Τσέλσι, ναι. Ο Κόντε, ο Αλθίκου, που καέτα, πώς το λένε, είναι μπακ δεξί. Και καμιά φορά μπορεί να κάνει καμιά κούρσα και να γίνει υπεράριθμος ο Κόντε και να πεις από πού βγήκε αυτός ο από τα στόπερ. Έχει μυστικά τέτοια. Λοιπόν, αντί τώρα να πάει ο Ήβης να πούμε να κάνει μπάνια και να δείχνει το μαλλί του και τον μπόι του, ας πάει να κοιτάξει να δει τον Κόντε, τον Αλέγκρι, τον Βεγγέ. Αυτό το συμβουλεύω και εγώ τον Ήβης, λοιπόν, αν ακούει, να αφήσει τη γυναίκα και τα παιδιά 10 μέρες. Και να πάει να δει 10 μέρες προετοιμασία μεγάλης ομάδος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί αύριο, όπως είπατε και στην εκπομπή, αλλά ο Αλέφαντος κόλλησε το μυαλό του, δεν μπορούσε να βρει. 79 ρε φίλε, τώρα δεν μπορώ να τον κόλλησουμε. Τέλος πάντων, ναι, λοιπόν, αύριο όντως πρέπει να παίξει εκεί με τρία χαφ, τον Κεντήρα, τον Πιάνης και τον Μαρκίζιο. Και να φάει το Μάτζουκιτς, να φάει το Μάτζουκιτς. Το Μάτζουκιτς να μείνει έξω, να δει πώς θα πάει το παιχνίδι. Αυτό το ρώτησα εγώ. Μα γιατί σε λέω, να τον λες τώρα να πούμε. Ναι. Να τον λες. Κάποια πράγματα είναι σωστά. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα. Αυτός άμα το έπαιζε, είμαι σίγουρος, ναι, αν ήταν αυτός προπονητής, θα έτρωγε το Μάτζουκιτς και θα βάζε και τον άλλο το χαφ. Ναι. Εγώ να μην σου πω, θα έτρωγα στο πρώτο ημίχρονο και τον Ντάνιελ Άλβες
και θα έβαζα το Λιχνάινερ να ακούω να πιο αμυντικός. Πιο αμυντικός, ναι. Να κυνηγάει το Ρονάλντο παντού. Ναι. Να μην τον αφήσει να πάει. Και στο δεύτερο, άμα τον κούραζα τον Ρονάλντο, μπορεί να πέταγα τον Άλβες να βγαίνω από εκεί να του χτυπήσω. Πάντως, την τρύπα. Πάντως, την τρύπα του Μαρτέλο. Ναι. Πάντως δυστυχώς η Ιουβέντους στην κόντρα επίθεση δεν έχει πάρα πολύ γρήγορους παίκτες. Εντάξει, κοίταξε, γι' αυτό σε λέω, θέλει εκεί ο Μαρκίζο και τον Πιάνης, ο ένας να βγαίνει μαζί με τον Τιμπάλα, να γίνεται τρίτος να βοηθάνε τον Ιγκουάιν. Θα τα δει αυτά, δεν είναι βλάκας ο Αλέγκρι. Ο Αλέγκρι, να το ξέρει. Είναι γυναικάς, λέει, βλάκας είναι. Ναι, θα τα δει αυτά τα πράγματα και θα δούμε αύριο πολύ σφιχτό παιχνίδι, πολύ δυνατό, γιατί και ο άλλος, θυμάσαι κάτι που σε είπα εγώ, και έχει καθιερώσει το ρόμβο. Με τον Ίσκο, ναι. Ναι. Έχει καθιερώσει το ρόμβο, όπως σε είπα, ότι η ΑΕΚ άμα θα έπαιζε το ρόμβο στον τελικό, να πούμε, θα τον νικούσε τον ΠΑΟΚ τότε, και δεν τον έπαιξε ο Μπούφος και το γύρισε μετά. Πάντως ο Αλέφαντος είδε την αδυναμία της Ιουβέντους στα χαφ, είδε την υπεροπλία της... Δεν φαίνεται αυτό και τυφλός το βλέπει. Ναι, ναι, θέλω να σε πω, εντάξει, ναι. Ναι, και κλείνοντας, θέλω να πω κάτι που στο είπανε κιόλας εχθές, και το ψιλοψέλησες χωρίς να το πεις ακριβώς. Για πες. Ότι η πορεία χτες δεν ήταν του λαού του Ηράκλη. Όχι. Ήταν της αυτόνομης θύρας 10. Που δεν γουστάρει ο κόσμος. Καλό βράδυ. Έχει δίκιο. Ο Ηράκλης δεν έχει 70 άτομα, ούτε 100 ούτε 1000. Χιλιάδες κόσμο έχει. Όπως και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχει ανενεργούς πολλούς. Θέλω να πω ότι δεν τράβηξε, πώς το λένε, παιδί μου, επικοινωνιακά, ναι, η θύρα 10. Εγώ αν ήμουν πάντως, θα έκανα σαν θύρα 10 κάλεσμα και στους άλλους οργανωμένους και στους άλλους φορείς. Μα αυτό έπρεπε να γίνει κάτι από όλους τους Ηρακλήδες μαζί. Έπρεπε να γίνει ακριβώς μια κίνηση μαζικότερη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Καταρχήν πήρα για να ακούσω τώρα. Ακούω. Ναι, όχι σου ακούω. Δεν απόγανα δύο πράγματα. Το πρώτα μετά είμαι κλείσει, άσε με να ακούω. Ναι. Ακούστε ρε τι χολύπτες. Ε, ο άνθρωπος κάτσε λίγο, δεν ακούνε αυτή μάλα. Θέλω να πω για τον Ήβιτς. Κάτσε πριν πεις για τον Ήβιτς. Αυτός όταν σταματήσει δεν τον κλείσουμε. Είναι ο ακούω. Εντάξει, ναι. Συνέχισε φίλε, ναι. Έγινε. Εμένα οι χολύπτες μου είναι αμαία το βράδυ. Εδώ τώρα, οι δύο. Αμαία είναι ο ένας, ο άλλος είναι ο μορφόπεδο. Λέγε ρε φίλε, λέγε. 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 Ναι, αυτοκαταστροφική. Πώς? Είναι αυτοκαταστροφική στο λαό. Βγάζουν τα μάτια, βάζουν τα μάτια, τα χέρια τους βγάζουν τα μάτια τους. Έχουν ένα προπονητή, ο οποίος είναι εξελίξιμος για μένα. Ναι. Τα παίρνει εύκολα τα γράμματα. Ναι. Και συμφωνείς. Εγώ το έχω πει πρώτος. Και με ένα πλάνο, ας πούμε, να σου βάλω το πολύ σε πενταετίας, αν όχι πενταετίας, τετραετίας, θα δω πολλά πράγματα να σου πάω. Άρα ο Ήβιτς μένει, είναι καλός δέκτης, είναι καλός μαθητής, θέλει επιμόρφωση και εμπειρία και η συνολική του παρουσία σου λέει να μείνει. Μάλιστα. Είπε κάτι πράγματα ο Σαββίδης. Ότι απειλούν, λέει, τα άτομά μου. Απειλούν, λέει... Φίλε, άκουσε με. Δεν το λυπάμαι το Σαββίδη. Ο Σαββίδης έχει λεφτά να φέρει... Ο Σαββίδης έχει λεφτά να φέρει 50 δολοφόνους τσετσένους και να μην τον πειράζει κανένας. Μα είπε. Μπορώ να προστατεύσω, λέει, τους ανθρώπους μου. Για τις γυναίκες, είπε, που δεν πάνε προς τα κάτω και τα λοιπά. Ο άνθρωπος σου λέει, πήγα να τη βγω εδώ πέρα στην εξουσία και στο σύστημα, σίγουρα θα θέλουν να με πλήξουν κάτω από τη ζώνη και τα λοιπά. Έξυπνος είναι, κοντός είναι, τα γράμματα τα μαθαίνει, καλά κάνει. Απλά δεν εμείς πρέπει να ψηλοφοβήσει και δεν θέλει να κάνει προσπάθειες. Φυσικά και πρέπει να έχει 50 και 60 τσετσένους δίπλα του, να πούμε, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή πρέπει να τον προστατεύουν. Φυσικά, όπως όλοι οι επιχειρηματίες, δεν τους φυλάει η αστυνομία ο πόλης μας με την κοιλιά, τους φυλάνε, να πούμε, οι ιδιωτικοί στρατοί, τους πληρώνουν. Βρουρά! Θα δέχεται και τους νοπέλες, για να μην βλέπω να ψηλοφοβήσει και αυτό θέλω να πάει απαριστερά. Κοίταξε, ο Σαββίδης χώθηκε όχι με τον ΠΑΟΚ να τους τη βγει, χώθηκε σε άλλα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ δεν ενοχλεί. Δεν ενοχλεί ο ΠΑΟΚ.
Ο Σαββίδης ενοχλεί και αυτοί που τον βοηθάνε οικονομικά για να επενδύσει στην Ελλάδα. Είναι τραστ συμφερόντων οικονομικά τα οποία τώρα θα τον βγάλουν και έκανε παρανομίες, θα τον βγάλουν, θα τον βγάλουν κουσούρια τώρα. Ενοχλεί και με τον ΠΑΟΚ αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει πολύ κόσμο. Εγώ έδωσα μια συμβουλή στο Σαββίδη ότι αν κάνει τον ΠΑΟΚ ομάδα που θα τη γουστάρει ο κόσμος, στα επιχειρηματικά του συμφέροντα θα βρει στο πλάι του τους παοξίδες φίλους. Εάν φτιάξει ομάδα σαν τα play-off, θα έρθει ο Μπόμπολας και οι άλλοι και να τον κάνουν πλάκα. Δεν θα έχει στρατό δίπλα του. Ο παοξής είναι φτιαγμένος να υποστηρίξει, όπως ο Ολυμπιακός το Μαρινάκη, ότι ο Μαρινάκης ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, 7 πρωταθλήματα πήρε. Τι να πει ο Ολυμπιακή, διαιτητές δικούς του, είχε τα πάντα. Και ο Σαββίδης με ένα κύπελο ακούστηκε το όνομά του. Άμα πάρει το πρωτάθλημα, που δεν το βλέπω, θα ακουστεί πάλι το όνομά του. Θα τυχωθεί, θα έχει στρατό. Δυνατό. Τώρα, ναι. Η Ρώση Χρήσιος, ναι. Έτσι πως λειτουργούν σιγά σιγά. Αν παρατηρήσετε τον Πούτιν, ας πούμε, κάνουν σε... Έχεις δίκιο, φίλε. Όταν είσαι στο σύστημα και θα πρέπει να μπει σε ένα εχθρικό περιβάλλον, λειτουργείς σιγά σιγά. Να σε καλά, επόμενη γραμμή. Λειτουργείς σιγά σιγά. Για βάς. Εγώ ήθελα να πω και δύο λόγια για το... για τα play-offs. Λοιπόν, δεν δικαιολογώ σε τίποτα να δείχνει ο ΠΑΟΚ αυτή τον οχαδερφισμό για τη δεύτερη θέση. Υποτίθεται του χρόνου θέλεις να κάνεις πρωταθλητισμό. Να επενδύσεις κι άλλο, να ανεβάσεις κι άλλο την ομάδα σου και δεν τα δίνεις όλα για να πας προκριματικά Champions League που υποτίθεται θα φτιάξεις ομάδα για πρωταθλητισμό. Άρα θα κάνεις και ομάδα που ενδεχομένως θα μπορεί να χτυπήσει και τους ομίλους. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει μια προοπτική οικονομικά για να μπει σε ομίλους. Και ούτε πειραματίστηκε στα play-off και ούτε έβαλε φρέσκους παίκτες στα play-off. Ένα οχαδερφισμό είδα που αδικαιολόγητος. Για χωριατήλα. Να πω αυτό από την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό που δεν φαίνονται να ρίξουν λεφτά, να το καταλάβω. Αλλά ΠΑΟΚ που είναι η μοναδική ομάδα που έχει προοπτική οικονομική. Πάμε στον κόσμο. Ωραία το ανέλησες. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ. Έλα. Καλησπέρα σας, παιδιά. Καλώς το. Γιουβεντίνο ΠΑΟΚ Σίσιμε. Έλα, ρε. Τι γίνεται, καλά. Λοιπόν, εξτερούμε στα χαφ αύριο. Στα χαφ. Όπως όχι, εγώ προηγουμένως άκουσα τον κύριο που μιλούσε και είπε ότι ακόμη και τον Ντάνι Άρβες, λέει, θα τον έβαζα στο πάγκο και θα έβαζα Λιχτάνε. Αν είναι δυνατόν. Αυτό αν είναι... Δηλαδή γέλασα που άκουσα. Ποιος Λιχτάνε, ρε. Εδώ και δύο χρόνια είναι Λιχτάνε, δεν μπορεί. Είναι πρώτος υποψήφιος για να φύγει από τη Γιουβέντους. Δεν μπορεί ο Λιχτάνερ. Ο Ντάνι Άλβες θα ξεκινήσει και θα ξεκινήσει full back. Τη στιγμή που θα μείνετε Γιουβέντους, ο Μπαρτσάλι μάλλον θα ξεκινήσει από ό,τι καταλαβαίνω. Με 3-5-2, αλλά το 3-5-2 θα είναι όταν θα μείνετε Γιουβέντους. Θα είναι 3-2. 5-3-2 μάλλον, ναι. Και όταν θα επιτίθετε, μπροστά θα είναι από δεξιά ο Αν Ντάνι δεν Άλβες. Παίξει ο Κατραχάλ, πώς το λένε, Καρβαχάλ. Ναι, και παίξει ο άλλος. Κατραχάλ. Εκεί θα ήθελα να έχεις ένα extreme. Το Κουαντράντο, εγώ θα τον έβαζα από την αρχή στη θέση του Μάντζουκιτς. Θα τον έτρωγα τον Αριστερά Μάτζου. Δεν μπορεί, αυτός δεξιά μπορεί. Ποιος δεν μπορεί, γιατί είμαι ανάποδα, δεν μπορεί να μπει με ανάποδα. Δεν νομίζω, δεν τον έχω δει ποτέ να παίξει. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι ο Μάντζουκιτς είναι βαρύ κορμί για να μπορέσει να παίξει την κόντρα. Χρειαστεί ταχύτητα εκεί πέρα. Και ο Ιγκουαίν δεν είναι ο πιο γρήγορος ποδοσφαιριστής. Καλός εκτελεστής, καλός εκτελεστής. Μόνο το δεκάρι του. Δεν έχει ταχύτητα στον καιρό χώρο. Να παίξει κόντρα με τη Ρεάλ. Να βρει την πλάτη τη Ρεάλ. Την τετράδα της που δεν έχει καλύτερη. Εγώ προσωπικά θα παίξω τον οβολό μου στη Ρεάλ για ένα και μόνο λόγο. Γιατί βλέπω ένα κλίμα το οποίο χρήζει φαβορή τη Γιουβέντους. Όχι, το οποίο όχι, εγώ δεν το έχω καταλάβει. Εγώ δεν το πιστεύω. Και όποτε η Ρεάλ πάει έτσι, θυμάμαι τότε κανένα καιρό με τη Βαλένθια που είχε παίξει τότε που είχε τα κοντά η Βαλένθια τα γρήγορα και την έριξε 3 η Ρεάλ. 3-0, ναι, θυμάμαι πολύ καλά. Όσες φορές η Ρεάλ την πάνε στη στέλνω στο τελικό σαν ψηλό outsider. Είναι ρεάλ. Είναι σε καμία περίπτωση η ρεάλ δεν μπορεί να είναι outsider για μένα. Ναι, η Γιουβέντους μπορεί να είναι καλύτερη από ό,τι ήταν δύο χρόνια πριν. Θα τον τιμήσω τον οβολό μου. Αλλά για να πεις φαβορεί τη Γιουβέντους πεντακάθαρη είναι
τρέλα. Μα, εγώ που είμαι Γιουβεντίνος δεν το λέω αυτό. Που ρωτάνε είναι ξέρω 50-50. Εγώ σε κάποιες αθλητικές εκπομπές ποιος πιστεύετε, όλοι λένε Γιουβέντους. Ναι, θέλουν. Το λένε ξέρεις γιατί πιο πολύ. Γιατί... Και πιστεύουν. Άλλο τι θέλω και άλλο τι πιστεύω. Ναι, και πιστεύουν. Και πιστεύουν. Πιο πολύ αυτό που λένε είναι εναντίον της Ρεάλ αυτή που λένε. Φίλοι της Μπαρσελόνα, της Βαλένθια, της Μπάιερν. Ποιος ζητά λέει 50-50 είναι, αποποιήθηκε και τον τίτλο του φαβορή, αποποιήθηκε και τον τίτλο του φαβορή. Εγώ πιστεύω αύριο θα παιχτεί, το παιχνίδι θα κρυθεί στη μεσαία γραμμή πιο πολύ. Εκεί που η Ρεάλ έχει ένα αβαντάζ με κρός Μοντρίς. Εγώ πιστεύω Πιάνιτς θα είναι πιο πολύ στο δημιουργικό κομμάτι και ο Χεντήρα θα ξεκινήσει για μένα 100%. Ο Χεντήρα θα βοηθάει πιο πολύ στο ανασταλτικό τομέα. Είναι και ψηλό παιδί, θα βοηθάει και στα στημένα, στο ψηλό παιχνίδι δεν είναι κακός, καλός είναι, θα βοηθάει τον Μπόνοτσι με τον Κελίνι. Το θέμα είναι πώς θα παίξει ο Ντιμπάλα. Από τον Ντιμπάλα εξαρτούνται πάρα πολλά αύριο. Αν ο Ντιμπάλα και ο Θεός, στο επιθετικό παιχνίδι τα πλάγια μπάξου. Ντιμπάλα, Μπάντζου και Τσιγκουάιν, αυτό το τρίγωνο τα πήγε πάρα πολύ καλά φέτος, Κωστή. Ξέρεις που σε φοβάμαι ότι θα μπορεί να φας γκολ. Στο ψηλό παιχνίδι. Ποιος είναι για να φάει. Η Γιουβέντους. Τα στημένα δηλαδή. Τα στημένα και έχεις και... Αυτό λέω, η Χεντήρα θα είναι για αυτό το λόγο και πιο πολύ. Και έχεις και τερματοφύλακα γέρο. Και αυτό είναι κακό. Μπονούτσι, φέτος... Έχεις τερματοφύλακα γέρο. Εντάξει, γέρος αλλά από Μπονούτσι είναι ο καλύτερος. Πιο πολλές ρητίδες από μένα έχει. Εγώ κάνω και βάζω και κρέμα στο μάγουλο. Καλημέρα. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τον Νίκο, καλώς τον. Μιλάτε δεξιά και αριστερά για τα θέματα πούμε των εταιριών. Βέβαια. Ξέρετε ποιες είναι οι εταιρείες. Ναι. Ποιες είναι οι εταιρείες, μπορεί να μου πείτε παρακαλώ. Για την εταιρεία του ΠΑΟΚ μιλάς, για την εταιρεία. Για την εταιρεία ΠΑΟΚ, δεν λυκείς από κάτι φίλε μου. Ναι. Εάν με τις εταιρείες, είναι μια εταιρεία για, το, για τον τζόγο. Πρώτο. Δεύτερο. Να ξέρεις πολύ καλά το αφεντικό του, το Βαλκανίων είναι ένας που είναι στην Κύπρο. Ναι. Γνωρίζουμε πολύ καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, που λέτε ελληνικό ποδόσφαιρο, εγώ το λέω κάτι άλλο. Το διακυβερνάει να πούμε ένας κύριος που λέει Θοδωρίδης. Ναι. Αυτός είναι το πάνω χέρι, το καλό της έλπαρδη του. Ναι. Τρίτον, να πούμε, να ξέρετε πολύ καλά ότι αυτός που έκανε τον προπονητή, που ήταν προπονητής, ναι. Είναι το αλικό του Ηλίας που είναι ειδικό του γραφείου Μάναγκαρ, εγώ μαζί του Καρέμπε. Ναι. Για κινήτρια του προσφεριστάς. Ναι. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι λέτε αυτό τον κύριο του Σαββίδη, πρώτα δεν λέγει Σαββίδης. Πώς λέγεται. Γεννήθηκε στην Προσεβητική Ένωση, ναι. Μεγάλη και πήγε σχολείο και φαντάρος. Τον κυνηγάνε τώρα. Να τελειώσω. Ναι. Από την ώρα που ο κύριος τον έχει φέρει ο Σίμος Κεζίκογλου, πρώην υπουργός του κύριου Καραμαλή. Δεξιός, ναι. Έτσι, ήταν φοιτητής το τάνισμα, είναι πολύ καλά. Ναι. Ο πατέρας του ήταν, ο πατέρας του, σχολείο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ήταν υπουργός τότε. Ναι. Το φέρνω την Ελλάδα σαν Σαββίδι. Ναι. Και έλεγε Σαββίδι, λέει Γενατίεβιτς. Έτσι, όταν έλαβε τον ΠΑΟΚ, τον έχει δώσει το ΠΑΣΟΚ. Οπότε. Έτσι, είναι. Ναι, οπότε. Οπότε, εγώ βλέπω ότι θα πάει να φέρει κάτι. Τώρα μαθαίνω ότι οι δημοσιογράφοι της πόλης μας κάνουν ένα τουρνά στο Καφταντζόγλιο με κάτι λαθομετανάστες. Ναι. Από εκεί θα διαλέξει 5-6 λαθρομετανάδε και θα φέρει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δηλαδή το αφεντικό που λέει και στο Κάρι Κόκαλη, ναι. Ο οποίος έχει, ναι, 15 με 16 πολιτείες στην Αμερική, διαθέτει εργαζομένους 600. Βάλτε κάτω τα εργαζομένους, πώς είναι, 30.000 εργαζομένους στην Αμερική. Τι με λέτε εμένα τώρα εσείς, ναι. Ποιος είναι κίνακος, ο Καρύπιν, ο Καρύπιν έρχεται πολύ καλά, ναι. Είναι θέμα χρόνου. Να πάει και που θα πάει. Ο Άρη διαλάει, ο Ρεσί διαλάει, ο Ρεσί που θα πάει Α1, ο Άρη θα πάει ειδική Άρη τεχνική. Πάμε Νίκο, τα λέμε. Θα πάει Α1 τεχνική ο Άρης. Θα παίξει με τον Ιάσο να βγεις. Έλα φίλε. Μπορεί έτσι όπως είναι τα πράγματα, γιατί όχι, εγώ δεν. Έλα φίλε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Εδώ τι. Εγώ ακούγομαι. Ου, καμπάνα η φωνή. Καμπάνα. Άκουσα τη συνέντευξη του Καρυπίδη σήμερα.
Α, θα πολύ καλό, θαυμάσιο. Και μετά βγήκαν όλοι και είπαν ότι όχι, ο Καραπής δεν ζητά 6 εκατομμύρια. Όχι, ρε άνθρωπο, μια χαρά είναι. Τι ζητάει πολύ λιγότερα. Πάει τον άνθρωπο, τι λέτε τώρα. Την άκουσε στη συνέντευξη. Καλέ, εγώ το έκανα το κονέ, τι λες τώρα. Λοιπόν, το ρωτάει. Ναι. Ζητήσατε 6 εκατομμύρια για να πουλήσετε τον Άρη. Ναι. Και λέει αυτός, όχι, γιατί δεν μου έγινε ποτέ πρόταση. Πρόταση, καμία. Αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί να ζητάω και 11. Ναι. Αλλά δεν ζήτησε 6, γιατί δεν μου έγινε πρόταση. Α, μπράβο, σωστό, ναι, τι άκου λέει. Μπορεί να ζητάω και 11 που λέει ο λόγος. 12. Δεν είπε ότι δεν ζητάει 6, ζητάει λιγότερα. 12. Το πήραν όλοι, ζητάει 1 εκατομμύριο Καρυπίδης. Και το δεύτερο, ναι. Με τον Ίβιτς. Ναι. Από χθες άκουσα ραδιόφωνο Μετρόπολης, τι? Από χθες το βράδυ, τι? Ο Σαβίδης διώχνει τον Ίβιτς. Αυτό το είπες και εσύ. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Τι θα κάνει δεν ξέρω. Ναι. Και πρέπει να πάρουμε αθηναϊκή εφημερίδα, ναι, για να διαβάσουμε ότι ο Ίβιτς παραιτήθηκε πριν από 4 μέρες που έβαλε την παρέτηση. Ναι. Τι ναι. Ποιον διώχνει, αφού ο Ίβιτς παραιτήθηκε. Ποιος Σαβίδης τον διώχνει. Αφού παραιτήθηκε ο Ίβιτς. Για τον ΑΒ λόγο. Ναι. Εκεί ναι. Και έχετε 24 ώρες και λέει το διώχνει τον Ίβιτς. Καλέ, οι ειδήσεις του ΠΑΟΚ από την Αθήνα βγαίνουν. Υπάρχει περίπτωση ο Ίβιτς να ένιωσε ότι τρυπήθηκε ενδεχομένως στα play-offs από. Όχι, να σου πω τι έγινε με τον Ίβιτς, αν θέλεις να σου το πω. Αν ήθελε. Ούτε αυτά που λένε ότι. Κάτσε να μάθω. Να σου εξηγήσω. Να σου εξηγήσω. Δεν είναι αυτά που λένε ότι φοβήθηκε για τα νύψια του κλπ. Μπορεί να τον πήραν και πέντε τηλέφωνα, πέντε Παναθηναϊκοί και να τον είπαν. Καλά, ναι. Γίνεται το σκηνικό στη λεωφόρο. Ναι. Γυρίζει με ένα περικό καροτσάκι στη λεωφόρο. Δεν είναι δυνατόν να τα δεχθεί αυτά ο Αλαφούζος και ο Βαρδινογιάννης και ο ένας και ο άλλος. Απλά είναι τα πράγματα. Την άλλη μέρα το πρωί παίρνει ο Αλαφούζος στο Μαρινάκι και του λέει δεν ξέρω τι έχουμε εμείς οι δύο μεταξύ μας. Ναι. Αλλά αυτός ο Σέρβος δεν το δέχομαι, προσωπικό αίτημα. Ναι. Δεν θα ξαναπιάσει δουλειά εδώ. Ναι. Εντάξει το λέω Μαρινάκης. Παίρνει και τον Μελισανίδη, τελείωσε η Ελλάδα για τον Ίβιτς. Και το επόμενο μήνυμα το στέλνει στον αδερφό του. Πες στο αδερφάκι σου το μικρό, σε καμιά άλλη χώρα. Ελλάδα τέλος. Ούτε στην Καρδίτσα. Εσύ τι λες, ότι άμα πει ο Αλαφούζος, ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης δεν σε παίρνει κανένας πρόεδρος, θα υπάρξει κανένας πρόεδρος να τον πάρει. Γιατί να μην μείνει τότε στον ΠΑΟΚ. Οριστεί γιατί. Γιατί να μην μείνει στον ΠΑΟΚ τότε. Αυτός τις πρώτες μέρες τρομοκρατήθηκε γιατί ξέρετε ότι από τον ΠΑΟΚ μπορεί να φύγει του χρόνου. Ναι, πού θα πάει μετά. Πού θα πάει μετά. Στη ΒΙΤΑ της Ελληνίας. Να βάλει 20 Τσετσένους να τον προσέχουνε. Που λέει και ο Ραπτόπουλος. Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Εντάξει, άμα θέλει τέλος βάζει. Αυτά είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Ο Ίβιτς τρομοκρατήθηκε ότι τελείωσε η Ελλάδα. Και εφόσον στην Ελλάδα δεν πρόκειται να βρει δουλειά, δεν μπορεί πουθενά να βρει δουλειά. Τι θα πάει να πει δηλαδή στην Κροατία ή στη Σερβία, ότι ήμουν προπονητής στους Πέδες και έπαιξα ένα χρόνο στον ΠΑΟΚ, θα το πούν πήγαινε από δώρο, αλλά έχουμε άλλους πιο πειραμένους. Πήρε κύπελο όμως. Α, και πήρε κύπελο στην Ελλάδα. Ναι, γιατί, πολύ. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα τον πει ο Ερυθρός Αστέρας και ο Παρτιζάν, περάστε. Μα είναι δυνατόν. Πάρει τον δρόμο του Δόνη. Έχει γίνει στην Κύπρο εκεί, μια χαρά. Ο Δόνης είσαι ομάδες και έδειξε έργο εδώ. Ναι. Ο Ίβιτς. Άμα τον αποκλείσουν αυτοί οι τρεις, όπως απέκλεισαν τον Τζιόλι, άμα τον αποκλείσουν αυτοί, δεν υπάρχει Ελλάδα για τον. Πρέπει να πάει να παρακαλάει 14 μήνες κάτω και για να βρει ομάδα μετά. Αυτό έγινε, στο λέω εγώ. Δεν το δέχεται ρε παιδί μου ο Αλαφούζος και ο Βαρδινογιάννης και ο ένας και ο άλλος τώρα. Ο Σέρβος σου λέει τώρα ο πεινασμένος, ήρθε εδώ και μας πουλάει θέατρο μέσα στη λεωφόρο. Τα επίσημα του Παναθηναϊκού ξέρεις ποιοι είναι εκεί. Ξέρεις τι είναι εκεί. Έχει 4-5 δισεκατομμυριούχους εκεί. Θα δεχθούν το Σέρβο τώρα με το αναπηρικό καροτσάκι. Εμένα με έκανε εντύπωση τότε που ο Αναστασίου είχε φάει τον μπουκάλι, τότε που το είχε φάει ο Αναστασίου τότε στο Καραϊσκάκι. Ναι. Και συνέχισε κανονικά, σηκώθηκε και συνέχισε κανονικά. Που ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μιλάμε έτσι. Παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Άμα δεν θυμάσαι τον μπουκάλι που φάγε ο Αναστασίου. Αυτό το θέατρο που έκανε ο Ίβιτς θα το πληρώσει, να το θυμάσαι. Θα τη βάλω αυτό, Να δούμε πότε θα ξαναβρει δουλειά στην Ελλάδα. Και, και σε ποια ομάδα θα τον πάρουν στην Ελλάδα. Αυτό τρομοκρατήθηκε ο Σέρβος και τίποτα άλλο σου πληροφορώ. Αυτά με τα παιδιά και τα νύψια είναι παραμύθια. Τελειώνει η Ελλάδα. Και εφόσον τελειώνει η Ελλάδα, τελειώνει η προπονητική του καριέρα. Πρέπει αυτό και από την αρχή να ξεκινήσει. Και κάτι άλλο γιατί η Ρεάλ. Ναι.
η Ρεάλ, ναι, όταν σφίξουν οι κόλλοι και είναι κλειστές οι άμυνες, ναι, κανένας δεν μπορεί να μπει μέσα. Μόνο Μαρτσέλο. Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις. Και εγώ πιστεύω ότι η δύναμη δεν μπορεί να μπει, δεν μπορεί να μπει μέσα εύκολα. Και ούτε ο Ρονάλντο έχει τις μεγάλες διαδρομές που είχε πιο παλιά. Σωστό. Ας το Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο δεν θα κουμπίσει μπάλα αύριο. Άκου λίγο. Το θέμα είναι όταν αμυνθεί η Γιουβέντους πίσω, όταν κερδίσει την μπάλα, οι δύο πρώτες πάσες που θα είναι και ποιοι θα στηρίξουν στη δεύτερη πάσα στο χώρο το μεγάλο, εκείνο το μυστικό. Εγώ βλέπω ότι δεν είναι τόσο γρήγορη η ομάδα. Όχι, δεν είναι. Δύσκολο είναι. Δεν λέω όχι. Απλώς λέω τώρα για τη Ρεάλ, εγώ που επιθετικά υποτίθεται κεντάει. Δεν κεντάει. Μόνο Μαρτσέλο μπορεί να τρυπήσει την άμυνα. Μπορεί, μπορεί στον αέρα να γίνει ζημία. Στον αέρα μπορεί, είναι, ναι, το δέχομαι. Για μένα ομάδες σαν την Ρεάλ και την Μπαρτσελώνα με αυτή την κυκλοφορία της μπάλας πρέπει να τις πιέζεις ψηλά. Όχι, λάθος κάνεις. Εγώ αυτό πιστεύω. Όχι, λάθος κάνεις. Όχι. Τρύπα του όζοντος γίνεσαι. Όχι. Όχι, καμία. Όταν είδα και το παιχνίδι Ρεάλ Ατλέτικο, όταν η Ατλέτικο περίμενε πίσω και πήρε την κατοχή της μπάλας η Ρεάλ, την έκανε κόσκινο. Αυτές οι ομάδες με αυτή την κυκλοφορία της μπάλας που έχουν, δεν πρέπει να είσαι κλεισμένος στην περιοχή για να τις περιμένεις. Πρέπει να τις πιέσεις ψηλά. Αυτή είναι η γνώμη μου από αυτό που βλέπω. Έλα, Βίλε. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα στην ωραία παρέα σου. Καλημέρα, Βίλε. Καλημέρα. Θυμάσαι που έλεγες ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ενίσχυση και είναι και το όχημα. Το όχημα, ναι, το έλεγα. Χωρίς ρόδες θα μείνουμε. Έλα. Και κάτι ακόμα θέλω να σε ρωτήσω εσύ, άμα ξέρεις που πιστεύω ότι θα ξέρεις. Ναι. Ο Ροναλντίνο έχει παίξει ποτέ στη Γιουβέντους, ρε φίλε, γιατί σήμερα δεν ένα βιντεάκι και... Ροναλντίνιο, πέρα... όχι. 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 Τότε λάθος είναι, εντάξει. Όχι. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Έλα, Βίλε. Τρίφωνας Μπακατσούλας. Έλα ρε. Μακατσούλα. Καραβάνσαλα. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Να μιλήσω λίγο ποδοσφαιρικά. Τέρμα οι σαβίδες και αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Γίνανε ρόμπες μόνες. Λοιπόν, να σου πω λίγο για το 5-3-2, γιατί δεν συμφωνώ μαζί σου. Θα με αφήσεις να σου το πω και μετά, άμα θες, συμπληρώνεις ό,τι γουστάζεις. Για το συγκεκριμένο, το αυριανό. Όχι, γενικά. Α, γενικά. Αυτή ήταν η ερώτηση. Λοιπόν, άκου να σου πω. Σε άκουσα πριν που είπες για center back γρήγορα. Δεν θέλει γρήγορα center back. Γρήγορα center back δεν υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη Γη. Γιατί κανένας παίκτης που είναι γρήγορος δεν πάει να γίνει center back. Ενώ γίνει τα πρώτα 12 μέτρα, 10. Εξαιρετικός. Περίμενε να σου, ναι, πω. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Πέντε είναι. Και ένας από αυτούς τους πέντε είναι ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος. Λοιπόν, θέλει ακραίους back, τους οποίους να είναι επιθετικογενείς, όπως είναι ο Άλβες της Ιουβέντους που έπαιζε στην Μπαρτσελόνα. Σωστό. Όπως είναι ο άλλος της Ρεάλ, που είναι, που στην ουσία ο Μαρσέλο είναι εξτρέμου ουσιαστικά. Ο Μαρσέλο, ναι, αυτή είναι εξτρέμου. Λοιπόν, δεν παίζει μπάκο. Λοιπόν, θέλει, να σου πω κάτι, ο Ρεχάγκελ, άμα έχει αυτή την εθνική, αυτό το υλικό που έχει αυτή η εθνική Ελλάδος τώρα, ναι, αυτή εδώ, δεν θα μπορούσε να χάσει ούτε από τη Ρεάλ. Και να σου εξηγήσω τον λόγο. Λοιπόν, έχεις τρία center back, τα καλύτερα της Ευρώπης. Μανολά Παπασταθόπουλο και τον Κυριάκο. Μα, ναι. Και τον Κυριάκο, μπράβο. Τον Τωροσίδη και τον Χολέμπα θα μου πεις. Χολέμπα, μπράβο ρε. Έτσι. Φίλε, σωστό. Τους οποίους όταν ανεβαίνει ο ένας back από τους δύο, ο ένας μένει πίσω και γίνεται τετράδα. Τέταρτος, ναι. Μη σωστό. Σωστό. Ο Τωροσίδης δεν μπορεί πλέον. Τέρμα αυτό. Ναι. Για 3-5-2 δεν είναι ο Τωροσίδης πλέον. Να τελειώσω λίγο. Λοιπόν, θέλεις στα χαφ δύο ψηλά παιδιά, οι οποίοι είναι ο Σάμαρης και ο Ζέκα. Λοιπόν, μπροστά τους ακριβώς, δηλαδή πόσο πέντε, δηλαδή η πεντάδα πίσω, τα δύο αμυντικά χαφ που... Και το δεκάρι πες μου και τα δύο φορ. Ο Μάνταλος. Ο Μάνταλος δεκάρι, ναι. Μπράβο. Και στην ίδια ευθεία θα παίζει ο Φουρτούνης με τον Μίτροβλου. Αλλά στην ίδια αιστεία, όχι ο Φουρτούνης πίσω από τον Μίτροβλου. Δηλαδή ο Φουρτούνης, όχι δεκάρι, φορ. Όχι. Ναι. Δίπλα στο φορ ακριβώς. Ακριβώς. Που ξέρει έτσι ακριβώς. Γιατί και οι δύο είναι μπαλαδόροι. Τα μάμια 5-3-2 είναι αυτή η εθνική. Λοιπόν, ναι, ο Φουρτούνης με την μπάλα στα πόδια, πρόσεξέ με, όχι εκρηκτικός, με την μπάλα στα πόδια είναι ο πιο γρήγορος Έλληνας παίκτης αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Με, ναι, την μπάλα στα πόδια. Σωστό. Μιλάμε πάντα. Συμφωνώ μέχρι εδώ σε όλα. Το, ναι, γρήγορο με τον... γιατί ο πιο γρήγορος παίκτης που υπάρχει Έλληνας είναι ο Χολέμπας και ο Παπασταθόπουλος. Αυτοί οι δύο είναι οι γρήγοροι. Αλλά με την μπάλα στα πόδια ο Φουρτούνης είναι πιο γρήγορος. Γι' αυτό, ρε φίλε, αυτοί οι παίκτες κάνουν διαφορά. Λοιπόν, και όταν, στο κέντρο εκεί πέρα δεν χρειάζεται τόση μεγάλη ταχύτητα ή στα center back που λες εσύ.
Κατάλαβες, χρειάζεται μπροστά και τα εξτρέμ. Τα εξτρέμ στο 5-3-2 είναι οι δύο μπακ. Κατάλαβες τι λέω. Λοιπόν, άκου να σου πω. Το Σταφυλίδι έξω, έτσι. Όχι, ρε φίλε, Χολέμπα. Δεν έχει καμία σχέση ο Σταφυλίδης τώρα, ρε φίλε. Αυτός ο Σταφυλίδης είναι εντάξει. Τώρα, κατανοητό, εγώ ρωτώ, εσύ απαντάς. Ωραίος. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Για αυτούς τους παίκτες της Γιουβέντους, έτσι, που λες, ο ένας, πώς το λένε, αυτός ο Ασχημάντρας, ρε, πώς το λένε. Της Γιουβέντους, ο Κελίνι, ο στόπερ. Το Κελίνι, ναι. Ακούω καλό στόπερ, όταν έπαιζε στην ευθεία, γλεντάγανε όλοι με αυτόν. Ξαφνικά τον κοροϊδεύαν όλοι. Ξεχάσω τον άλλον, τον Ουρουγουανό που παίζει στην Μπαρτσελώνα με την Ουρουγουάη που τον δάγκωνε και του έκανε χαβαλέ. Όταν πήγανε τρεις πίσω, δεν κουνιότανε τίποτα. Και αύριο ο Ρονάλντο, αύριο δεν θα κουμπέσει μπάλα. Το παιχνίδι το έχει πάρει η Γιουβέντους, θα το δούμε, πώς το λένε, σαν να το δούμε σε βίντεο αύριο. Το έχει πάρει ο Λουίτζι Μπουφόν στο σπίτι του, το Champions League. Το Μάντζουκις τον έχεις μέσα στο 5-3-2 αυτό? Όχι, ρε φίλε, δεν τον έχω γιατί είναι πάρα πολύ αργός. Το Μάντζουκις θα τον είχα με έναν γρήγορο γιατί και οι δύο οι φόρα αυτοί που είναι. Είναι αργή. Είναι αργή. Αργή πολύ. Δεν μπορείς. Εκεί θέλεις παίχτη γρήγορο. Καταλαβαίνεις. Άρα βάζεις τον εξτρέμ στη θέση του. Ναι. Θυμάσαι παλιά που σου έλεγα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στην Ελλάδα δεν προσπαθούμε να κάνουμε ένα παίχτη. Back. Ας πούμε, πώς πήγανε και το Βιερίνια και τον κάνανε στη Βέρντερ και πήγανε και τον κάνανε back. Πες μου εσύ, γιατί να μην κάνεις το Γιαννιώτα back, παραδείγματος χάρη. Πες μου εσύ, ο Ολυμπιακός έχει ένα παίχτη, έτσι, εξτρέμ αριστερό, με τόσα φυσικά προσόντα που μπορείς να το κάνεις αριστερό back και να παίξει στην Εθνική Βραζιλίας. Ποιο, το Σεμπά λες? Το Σεμπά, ναι. Ναι. Έτσι ακριβώς. Γιατί δεν σκοράρει? Το λίγο στο μυαλό. Ναι. Γιατί? Γιατί δεν σκοράρει εύκολα. Πρέπει να. Ναι. Κώστα, ναι. Άκουμε και τελευταίο να σου το πω και να κλείσω. Θα τον βάλει στο Σεμπά 3 ώρες την ημέρα να βγάζει σέντρες. Θα του κάνει προπόνηση, υποπίεση σέντρα. Υποπίεση σέντρα με το αριστερό. Θα τον βάλει αριστερό μπακ και σε ένα χρόνο θα τον ζητήσουν στην Εθνική Βραζιλία να παίξει αριστερό μπακ. Στο υπογράφω. Σκέψου το λίγο στο μυαλό σου. Δούλεψε το σωστό, γιατί και ο Σεμπά δεν έχει. Εκτελεστικά δεν έχει δείξει τίποτα. Δεν το έχει το γκολ. Οπότε τον αξιοποιείς καλύτερα έτσι. Ρε φίλε, τρέχει και ξεκινάει με Τετάρτη. Καταλαβαίνεις τι λέω τώρα. Ναι. Ξεκινάει από πίσω με Τετάρτη και φτάνει μπροστά και μπορεί να σου βγάλει. Πάντως ο Χολέμπας τη χρονιά την έκλεισε σαν αριστερό στόπερ σε 3-5-2, έτσι. Ναι, ο Χολέμπας όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός από το Μόναχο 1860 ήταν αριστερό χαφ. Οχτάρι τον Χολέμπα και το Σταφυλίδι fullback θα το δοκίμαζες. Όχι, το Χολέμπα, όχι. Όχι εσωτερικό. Γιατί ο Χολέμπας, ξέρει, ο Χολέμπας θέλει δρόμο. Θέλει ασβέστη να τρέξει. Γιατί στους μικρούς χώρους τα χάνει. Δεν είναι τόσο καλός τεχνίτης. Κατάλαβες. Οπότε θέλει το χώρο του να φύγει από πίσω. Θέλει χώρο, ναι, θέλει άπλα. Πολύ ωραία. Ο Τωροσίδης ξέρει πιο πολύ η μπάλα. Θα μπορούσε να παίξει χάφο ο Τωροσίδης. Πιο πολύ από ότι ο Χολέμπας. Ναι, επειδή δεν έχουμε όμως δεξιμπακ, γι' αυτό σου λέω τον Τωροσίδη δεξιμπακ. Ο Τωροσίδης όμως που είναι σε μια γενικά πτώση και έχει μεγαλώσει κιόλας, δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει δεν έχουμε άλλο. Πλέον fullback. Δεν έχουμε άλλο. Για 3-5-2 fullback δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει. Δεν έχουμε άλλο. Φοβερός, επόμενος. Φοβερός. Ο Κλόπ όλα τα μεγαθύρα της Πρέμερ τα πίεσε ψηλά με τον Φιρμίνιο, τον Κουτίνιο και τον Μανέ και δεν έχασε μάτς. Ο Λιβερπουλάκιας. Επόμενος κύριος, χαίρετε. Ναι, καλημέρα. Καλώς τώρα. Τι κάνατε? Υπομονή. Μπράβο. Κωστή από το Σκόπελο παίρνουν, θωμάσουμε. Κάνα ψάρι ρε κουφάλα θα μας στείλεις. Τώρα έχει κόσμος κιόλας, ο δέκομαι του Σαραφούλ. Εντάξει, πλάκαζε κάνω. Έλα. Καλησπέρα σας, εδώ έχει ώρα. Κωστή, συζητάτε για τον Ίβιτς, ναι. Ότι είναι να φύγει να με... Για μένα ο Ίβιτς είναι λίγο για τον ΠΑΟΚ. Λίγο για τον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι λίγο για τον ΠΑΟΚ? Γιατί είναι λίγο... Τι έχει κάνει ο Ίβιτς στον ΠΑΟΚ? Τι δεν έχει κάνει θα μου πεις. Για να φύγει. Όχι, όχι. Για ένα να λεπτό, φύγει. Τι. Ένα λεπτό. Λες εσύ πήρε το κύπελο. Έτσι. Ναι, πήρε το κύπελο. Γιατί ο Ίβιτς το πήρε το κύπελο? Γιατί άμα είναι ούτε ο Ίβιτς έχασε χθες από τον Παναθηναϊκό. Ο Ίβιτς έχασε από τον Παναθηναϊκό, εγώ σε πω. Όχι, όχι. Ένα δεν έχει, σε ρωτάω. Ναι. Συζητάμε για την Ίβιτς. Για την Ίβιτς συζητάμε, αλλά κύπελο πήρε. Πήρε κύπελο. Δεν πήρε. Εγώ ήμουν εκεί ψηλά και έβλεπα το στήσιμό του. Στην ομάδα. Πολύ καλό. Κοίτα,
Εσύ πήγες και εγώ ήρθα, τι ήρθε και ο γιος μου, γιατί σε πήρα τηλέφωνο που είχα παίξει την... Βρε, με πήρες τηλέφωνο, εκεί, ναι. Εκεί το πήρε ο Ήβιτς το μάτς. Όχι. Ποιος το πήρε, ο υπόπτης? Αφού μου δίνει ένα γκολ offside, το πήρε ο Ήβιτς. Δηλαδή επειδή ήταν μισό μέτρο offside, το στήσιμο του Ήβιτς, τα χαφ του Ήβιτς, το ρόλος του Μπίσες Βαρεκή, το ψεύτικο εννιάρι που έβγαινε έξω και έμπαινε μέσα ο Τζάλμα, που ήταν τυχερός που ήταν εκεί, ήταν ο Ήβιτς τυχερός που έπιασε καλή απόδοση ο Τζάλμα. Ναι. Το μαρκάρισμα του Μάνταλου στο μισό μέτρο και το ντουμπλάρισμα στο μαρκάρισμα του Αραούγο που εκεί τον έλειωσε ο Κρέσπο μαζί με τον Βαρέλα, δύο κοντά με ζώνη, με man to man και πίσω ένας. Εγώ τα είδα αυτά. Γιατί μεσαμυντικά ήταν ίσως ο καλύτερος ΠΑΟΚ. Ότι το Μάτος με τον Βαρέλα, τον Κρέσπο και τον Λέοβα τους είχε στα 5 μέτρα. Πώς θα το πω αυτό, ότι δεν πήρε τίτλο σε μια ομάδα η οποία έχει να πάρει 15 χρόνια. Δεν το μετράω αυτό. Δεν μετράω για έναν γύρο που έπαιξε εκπληκτικό ποδόσφαιρο χωρίς center for να έχει 5 βαθμούς επάνω. Ένα γύρο ολόκληρο. Φουλ. Φουλ. Δεν σ' άρεσε, δεν. Εγώ τα έλεγα ρε τις παπαριές ότι ο ΠΑΟΚ παίζει την καλύτερη μπάλα. Εγώ ήμουν ρε προπονητής, ο Ήβης δεν ήτανε. Αχάριστοι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Τι είσαι ρε. Λοιπόν, εγώ. Ναι. Εγώ είμαι με ποιον μου δίνει λεφτά. Ποιος σε δίνει λεφτά. Σου είπα, έπαιξα ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ακουμαρτζής είσαι. Ένα λεπτό. Και θυμάσαι που σου είχα πει ότι έπαιξα τελικό για να του πάρει ο ΠΑΟΚ με 11 αποδόσεις. Ναι. Στα 1000 ευρώ, πόσα πάνε. 1000. Ναι. Πόσα πήρες. 11. 11 χιλιάρικα. Ναι. Ζάχαρη με μέλι. Ένα Fiat Punto καινούριο τσίλικο έβγαλες. Ένα λεπτό. Ναι. Ρωτάω για αύριο που μου λες για την Juventus Real. Ωραία. Εσύ ποιος θέλεις να το πάρει. Εγώ ποιος τελικό, θέλω. Λέμε τελικό, εγώ θέλω η Juventus, ναι. Αλλά πιστεύω ότι θα το πάρει η Real. Πόσα δίνει το τελικό για να το πάρει ο Βέντος, Κουστή? Δεν ξέρω, δεν θα το πει. Μοιρασμένες είναι οι αποδόσεις. Όχι στην ΟΠΑΠ, όχι. Δεν μιλάμε δίνει ελαφρύ προβάδισμα στη Ρεάλ, δίνουν στοιχηματικές. Θα σου πω ότι βλέπω ότι θα το πάρει η Ρεάλ με γκολ από την πίσω γραμμή στον αέρα. Τι. Λοιπόν, Κουστή. Δεν πιστεύω ότι η Γιουβέντους στην κόντρα επίθεση. Και πιστεύω ότι στα χαφ θα υπερτερήσει η Ρεάλ. Και πιστεύω ότι τον γκολ θα μπει στον αέρα από τη Ρεάλ. Θέλω να το πάρει η Γιουβέντους. Θέλω να το πάρει η Γιουβέντους. Δεν το βλέπω. Και εγώ η Γιουβέντους θέλω να το. Εγώ το έχω καλύψει. Έχω παίξει από 1000 ευρώ στις δύο ομάδες. Τι δουλειά κάνεις εσύ που παίρνεις 1000 ευρώ σε κάθε ποτάμι? Πουλά είναι μωρέ. Ναρκωτικά πουλάς? Όχι, μακριά από μένα. Τι πουλάς και παίρνεις 1000 ευρώ? Γιατί εγώ κάνω 4 δουλειές, 1000 ευρώ ποντάρισμα δεν έχω κάνει. 1000 ευρώ έπαιξα στη Βέντους και 1000 στη Ρεάλ. Αυτό σε ρωτάω, βρε πουλάκι μου, τι δουλειά κάνεις? Ναι. Οικοδόμος. Οικοδόμος? Ναι. Αυτά τα 1000 ευρώ πότε τα έπαιξες τώρα, πότε τα έπαιξες? Τα έπαιξα σήμερα. Δεν μου λες? Κάτσε ρε φίλε, αν έπαιξες 1000 στη Βέντους και 1000 στη Ρεάλ, ναι. Χαμένος θα είσαι. Γιατί? Πώς γίνεται? Με αποδόσεις 8. Πώς αποδόση 8 ρε φίλε? Χθες έπαιξες αποδόση 8. Όχι στην ΟΠΑΠ σου λέω, δεν παίζω στην ΟΠΑΠ. Πού το έπαιξες? Έπαιξα site. Στο ίντερνετ. Ναι. Έπαιξες χθες μου λες στοίχημα. Σήμερα, χθες το βράδυ. Μπράβο. Ναι. Τι αποδόσεις έδινες σε τι, πες μας να καταλάβουμε. Τι έπαιξες? 8 έπαιξα τελικό για να το πάρει η Juventus. Να το πάρει η Juventus. Να το πάρει η Juventus, το δίνει 8 απόδοση. Ναι. Πού τα είδες αυτά γραμμένα ρε φίλε? Τώρα να στο δώσω ακριβώς τώρα δεν μπορώ να στο δώσω. 8 απόδοση γιατί... δίνει να το πάρει η Juventus. Η απλή νίκη της Juventus στο ίντερνετ τη δίνουν 3-20, 3-25. Όχι, που όχι, σημαίνει όχι, κατάκτηση, όχι. Κατάκτηση πάει γύρω στο 2-20, 2-30. Όχι. Εσύ το βρήκες 8. Από το δικό σας ένα site στη Θεσσαλονίκη το έχω πάρει. Τι έπαιξες ρε Χριστιανέ? Άσε μας ρε φίλε τώρα. Παραμύθια λέει τον κόσμο. Τι έπαιξες? 8 απόδοση. Το έπαιξα για να το πάρει η Juventus. Ναι, 8 απόδοση. Και 11 έδινε τον ΠΑΟΚ στο τελικό απόδοση. Και πήρες 11 χιλιάρικα. Ο Κωστής το είχε μπροστά που τα έλεγε. Και ο Κωστής και ο άλλος κύριος που ήταν μαζί του. Κύριος. Εγώ δεν κάνω παρέα με κυρίους. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Ποτέ. Στην ΟΠΑΠ 2-10 είναι η Juventus. Λέει ο γιατρός Ηρακλειδέας.
Και 1,70 είναι η Ρεάλ. Ναι, που σημαίνει στο ίντερνετ κάπου 2,30 όσο είπα εγώ. Ναι. Ιουβέντους και άντε λίγο παραπάνω τη Ρεάλ. Γιατί γκανιωτικά είναι. Ο Πάπου ναι. Είναι. Μας τρώει καλά. Ναι. Βέβαια. Τι 8 απόδοση μας λέει ο άλλος. Άμα στρελάνει τελείως. Χίλια. Ναι, το έπαιξε και 1000 ευρώ στο 8. Πω. Ρώτα το θείο μου τον ψεύτη που λένε. Επόμενος κύριος, ναι. Ναι. Στον αέρα είσαι, φίλε. Κώστα, εγώ. Εσύ. Έλα ρε Κώστα, περιμένω τόση ώρα. Έλα, φίλε. Καλά, είναι δυνατό να δίνει 8 ρε παιδιά και 11. Έβαλε χίλια ευρώ. Πού τα λέτε τα παραμύθια. Να θα πάτε να παίξουμε και εμείς να γλιτώσουμε. Για αφού έβαλε χίλια ευρώ. Ναι, άμπραβο, έβαλε χίλια. Κώστα, ναι. Είναι απλά τα πράγματα. Σε έναν θα δώσει λίγο παραπάνω από δύο και σε έναν θα δώσει δύο. Έλα, λίγο παραπάνω από δύο. Τώρα, πάμε παρακάτω. Πάρ' το αλλιώς. Ναι. Πάμε. Τώρα, για τον Ίβιτς, δύο πράγματα. Α, και κάτι ακόμα για τον προηγούμενο που πήρε, για την ανάλυση που έκανε, τρομερός, έτσι. Τρομερός. Στο 3-5-2, λοιπόν. Εκπληκτικός. Ναι. Έτσι, ναι. Τρομερός. Αλλά διαφωνώ σε ένα κομμάτι. Ότι τα στόπερ, όταν λέμε γρήγορο στόπερ, δεν εννοούμε να είναι γρήγορο στα 50, 70, 80, 90 μέτρα. Στα πρώτα μέτρα. Στα πρώτα 10, έκριξη, 12 μέτρα. Έκριξη. Εκείνο όχι, εννοούμε. Όχι, Κωστή, όταν έχει παίκτη γρήγορο, έχει παίκτη γρήγορο. Τελείως. Είναι αυτό που είπε το παιδί. Άσε, άλλο εκρηκτικό. Εγώ το στόπερ τι να τον κάνω, ρε φίλε, στα 100 μέτρα. Τον θέλω όμως μέχρι τα 40. Γιατί το θέλω μέχρι τα 40 μέτρα γρήγορο. Γιατί όταν φύγει στην κόντρα η αντίπαλο. Να προλάβει να πάει. Να βέβαια. Πάω πρώτος και ναι. Να κάνω και μια διαδρομή με προλάβει. Ναι. Να βγει μπροστά να δώσει την πρώτη πάσα γρήγορα. Βέβαια. Σωστό. Κωστή μου, δύο πράγματα για τον Ίβιτς. Πρώτον. Ναι. Εάν φύγει ο Ίβιτς από τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ θα βγει διπλά χαμένος. Πρώτον γιατί θα χάσει τον Ίβιτς και δεύτερον γιατί κινδυνεύει να τον πάρει μια άλλη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή ο Ίβιτς είναι έτοιμος για να κάνει μια, κατά τη γνώμη μου, μια μεγάλη πορεία. Αν όχι σε κάποια ελληνική ομάδα, σίγουρα σε κάποια ευρωπαϊκή ομάδα. Δεν πούλησε ΠΑΟΚ στη Λίγκη. Δεν πούλησε ΠΑΟΚ στη Λίγκη. Δεν πούλησε. Δεν το έπαιξε σε συνδέσμους να τρώει σουβλάκια σαν τον Γκαρσία. Δεν πήγε στις κερκίδες στη Στήρα 4 να κάνει καραγκιοζλίκια. Σου λέει είμαι επαγγελματίας από την πρώτη χρονιά. Τώρα το κουτάκι εκεί και τα λοιπά, εντάξει. Ναι, βγάζει μια άλλη ποιότητα και σαν άνθρωπος. Το βλέπεις, στέκεται σοβαρός. Κάνει δηλώσεις σοβαρός, μιλάει έτσι, πώς να το πω, είναι συνετός. Πολωθεί το Μπάγεβιτς το προφίλ. Όχι, είναι ακόμα πιο μοντέρνος. Ο Μπάγεβιτς περίμενε να φτάσει το 70-75 για να κάνει αλλαγή. Εντάξει, ναι. Δεν έχει παροπίδες. Έχει κοίταξε τον Ίβιτς, ποιο coach τον ήθελα. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τόσο coach όπως τον θες, γιατί ακόμα φοβάται. Ξέρεις. Δεν παίρνει ρίσκα επειδή είναι στην αρχή ακόμα, ναι. Λογικό, ναι. Δεν παίρνει ρίσκα. Δηλαδή δεν κάνει extreme κινήσεις, ξέρεις, φυλάει και λίγο το πισινό του. Έτσι βλέπω και εγώ. Το δεύτερο κοστί που θέλω να πω είναι ότι αυτό το πράγμα που πρέπει να κάνει τώρα ο Σαββίδης σαν πρόεδρος είναι να σταματήσει να ακούει όλους τους τριγύρω του και να πει. Να καθίσει μόνος σε ένα δωμάτιο και να πει. Εγώ στον Ίβιτς έδωσα 100% των πόρων που είχα να διαθέσω για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή του έφερα παιχταράδες. Του έριξα λεφτά χωρίς να του φέρω καμία αντίρρηση. Του έδωσα λευκή επιταγή να φέρει όποιον θέλει. Πήγα εγώ με τον Μίχελ να του φέρω, ξέρω εγώ, σεντεφόρ το προηγούμενο Σεπτέμβριο που το χρειάζονταν η ομάδα. Να κάτσει πρώτα λοιπόν, να κάνει την αυτοκριτική του και να πει ότι εφόσον εγώ έκανα ό,τι μπορούσα για τον ΠΑΟΚ και με πρόδωσε ο Ίβιτς ή μου πέφτει λίγος ο Ίβιτς, πιστεύω ότι μπορώ να βρω ένα καλύτερο όπου θα απογειώσει, ξέρω εγώ, την επένδυσή μου και θα ρίξω πάλι, αν έριξα πέρυσι 1000. Φέτος θα ρίξω 2.000 για να με απογειώσει να τα πάρω όλα την επόμενη χρονιά. Να πάρω πράγμα, να πάρω κύπελο, να βγω ομίλους, να κάνω καλή πορεία στην Ευρώπη, δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο Ίβιτς αυτή τη μήνα για να ξεκαθαρίσει και λίγο το μυαλό του είναι αυτό. Να σκεφτεί αν αυτός έχει κάνει το 100% που μπορούσε να κάνει. Και αν το έχει κάνει, μετά να βγει και να κρίνει τον Ίβιτς και να πει έλα εδώ. Μου στάθηκες, είσαι λίγος για μένα, είσαι λίγος για τις προσδοκίες μου, είσαι λίγος για την ομάδα, είσαι λίγος για το όραμά μου. Εσύ τι θα έκανες? Εγώ τι θα έκανα? Εγώ θα το κρατούσα, Κώστα. 1000%. Ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη από τέτοιο κόσμο. Εννοώ από τέτοιους χαρακτήρες.
σταθερούς, σοβαρούς. Τώρα μην κολλάμε τώρα στο κουτάκι. Και άμα θες και για το κουτάκι, πολύ καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε. Δεν ήταν μόνο θέμα τακτικής. Ήταν και θέμα, πώς να σου πω, βασικής ασφάλειας, σωματικής. Δεν μπορούμε να παίζουμε μπάλα και να δεχόμαστε αντικείμενα. Και από εδώ και πέρα, σε όποιον και να συμβεί, όχι που λέτε ο Αναστασίου, ξέρω εγώ, δέχτηκε το μπουκάλι και προς τιμή του έγινε. Όχι. Έπρεπε και εκείνος να φύγει. Να παίξει. Να κάνει και θέατρο. Τι θα πει, έφαγε το μπουκάλι και έκατσε. Όχι. Σήκω, φύγε. Κλείστο το μαγαζί. Και φάει και 7 αγωνιστικές και 10 μαλάχοι και μισό εκατομμύριο πρόστιμο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε Σικώστα. Θέλουμε να βλέπουμε μπάλα. Θέλουμε να βλέπουμε βλακίες τώρα. Περιμέναμε τις προάλλες να πούμε 2,5 ώρες για το αν θα βγει ο Ίβιτς από την εντατική και τι αν θα κάνει εξονική, αν θα κάνει μαγνητική. Δεν κάθισαμε να δούμε μπάλα και περιμέναμε να πούμε, βλέπαμε το Ίβιτς το ιατρικό ανακοινωθέν. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Και ο ΠΑΟΚ γενικότερα έχει ανάγκη από τέτοιους χαρακτήρες. Δηλαδή βλέπεις τώρα, διώξε ξέρω εγώ παλιότερα έχεις Κονσεϊσάο, έβλεπες, πετούσε, πέσκιζε φανέλες, πετούσε σημαίες, πετούσε πέτρες στους Αριανούς. Τι χαζομάρες ήταν αυτές. Εμείς θέλουμε να φέρει παιχταράδες, να παίζουν μπάλα μέσα στο γήπεδο και να παίρνουν τα μάτς καταρχήν μέσα στο γήπεδο και όπου χρειάζεται σπρόξιμο απ' έξω, να το έχεις και το απ' έξω. Τι ομάδα είσαι, είπαμε? ΠΑΟΚ. Θα γούσταρες άμα πέσει ένα μπουκάλι στην Τούμπα από τη θύρα 4 να διακοπείς βάρος του ΠΑΟΚ το παιχνίδι? Και αυτός που θα full, κάνει θέατρο θα το πεις καλά έκανε? Με το χέρι στην καρδιά, φουλ. Όχι, ξέρεις τι θα έλεγα. Μπορεί να νευρίαζα κι εγώ και να έλεγα, ρε παιδί μου, να μην πω τώρα. Θα τον έλεγες στράκι που αυτό που έπεσε έτσι? Όχι, ξέρεις, θα τον έλεγα. Θα τον έλεγα έξυπνο. Θα τον έλεγα πονηρό. Θα τον έλεγα ότι κοίτα ρε μας την έφερε. Και εμείς σαν τα χαϊβάνια καθίσαμε και το φάγαμε. Αλλά θα του έδινα τα συγχαρητήρια γιατί το πήρε το μάτι. Πονηρός είναι και ο Γιαννακόπουλος που πέφτει στην περιοχή χωρίς να τον Αναστόπουλος. Εκείνος τι τους λες? Εκείνους, όχι, πρόσεξε να δεις, υπάρχει μια διαφορά. Θέατρο δεν είναι εκείνο. Όχι, ξεστή, ναι, αλλά εκείνοι βγαίνανε και δασκαλεμένοι. Τους λέγανε πέσε και θα το πάρεις. Ρε ας το καλό τώρα, θα μου πεις εκείνοι τι είναι μάγκες. Ναι, να σου πω και κάτι, γιατί και στην μπάλα. Ναι, είναι. Γιατί και στην μπάλα όλα παίζουν, βλέπεις. Όπως βλέπεις, όλα παίζουν ρόλο. Έγινε, φίλε. Επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Δεκτό. Γεια σου, Κωστή. Γεια σου, φίλε. Πώς θα προσφωνώ, κύριε Δαπτόπουλο και κύριε Κωνσταντίνο, πώς λέω, Κωστή, έτσι. Ό,τι γουστάρεις, λέει. Και χαιρετάω και τους προσκαλεσμένους εκεί, έχεις τους προσκεκλημένους. Να είναι καλά τα δύο όλα, κύριε. Τώρα για τον άνθρωπο θα πω δύο λεπτά που είπε για το 8 ποσοστό και το άλλο. Δεν πώς κατάλαβα τι είπες, φίλε, ξαναπες το. Αυτός που πήρε με, εδώ. Αυτός ποιος? Από τα βόρεια σύνορα, ρε. Ποια βόρεια σύνορα? Που είπε για 8 ποσοστό και 8 ποσοστό. Ο Αλβανός. Α, με το χιλιάρικο. Μπορεί να έπαιξε, παιδί μου, στα πέναλτι και αυτά που είναι στην παράταση. Κάτι έπαιξε. Ένα φίλε, επαγγελματίας ψεύτησε. Επαγγελματίας. Όχι, δεν θα λέμε. Εγώ είπα, μην με βάζεις λόγια που δεν είπα εγώ. Το λέω εγώ, δεν πειράζει. Το λέει ψεύτικα. 8 απόδοση να το πάρει η Γιουβέντους. Και λέω το έπαιξε σήμερα, τον ξαναρώτησα. Λέω σήμερα το έπαιξε. Το κατάλαβε, δεν χρειάζεται. Αυτός τι μας είπε? Ότι έπαιξε Ρεάλ, έπαιξε και Γιουβέντους. Και λέω και πώς γίνεται, ρε φίλε, να κληρονομήσεις. Νομίζω έπαιξε και Ρεάλ. Δημοτικά θα χάσεις άμα τα έπαιξες και τα δύο. Πώς γίνεται? Όχι. Μήπως έπαιξε και Ρεάλ πέναλτι και αυτό, λέω, τέλος πάντων. Δεν το ξεκαθάρισε, κατάκτηση είπε, δεν είπε πέναλτι και τέτοια. Ναι, είπε. Μπορεί να μπερδεύτηκε με άνθρωπο, να μην το κατηγορούμε. Εντάξει, και 11 έπαιξε τον ΠΑΟΚ. Άκου, Κωστή, ναι. Και πήρε 11 χιλιάρικα. Κοίτα, το παράγοντα τύχη το βάζουν, που είναι, εγώ νομίζω ότι σε αυτά τα μάτς, καταλαβαίνεις το τελική, δεν είναι το πιο σοβαρό, δηλαδή για μένα. Δεν είναι το πιο σοβαρό παρά σε τύχη. Δηλαδή, βαράει ρεαλ, δοκάρια αυτά, ξέρω εγώ. Και άλλοι βάζουν ένα με την κυβέρνηση, δεν. Και τελειώνει το μάτι, δεν είναι. Δεν παίζει άλλο ρόλο η τύχη σε αυτό το μάτι. Ο παράγοντα τύχη, δεν παιδί μου. Λίγο. Λίγο. Παίζει λίγο. Παίζει. Δεν παίζει. Παίζει. Ναι, τέλο. Το άλλο που θέλω να πω είναι. Από πού είσαι, ρε φίλε, δεν σε κατάλαβε, από πού παίρνει τηλέφωνο? Όχι, άρεσε με την Κατερίνη, ρε Παπαδόπουλο. Κατερινιώτη είσαι. Ναι, εγώ δεν. Η γλώσσα που μιλά, κατερινιώτικα είναι. Όχι, ρε, εγώ είμαι. Άξε, εγώ λέω σούπα μου πες, λέω, κατάλαβες. Εγώ μιλάω με αυτούς τους έχω πάρει από κάτω, γιατί έκανα παρέα και με τους άλλους από κάτω. Είναι κάτω. Χαμουζίδες, ρε. Χαμουζίδες έκανα παρέα, ρε, γάμο. Η κάτω, ποιοι είναι. Καλό, αλλά...
Γιατί κραυγάζεις, δεν σε καταλαβαίνω. Και σταματάς απότομα και μετά φουλάρεις πάλι. Οι Πελοποννήσιοι και οι Κωστοί ξεσκοφάλεις ήταν. Μόλις με βλέπανε εμένα, έρχονταν να περάσουν καλά. Εσύ είσαι Κατερινιώτης δηλαδή. Εγώ είμαι Κατερινιώτης. Πόντιος είμαι, Το κατάλαβα, ρε φίλε. Προσπαθώ να καταλάβω. Ναι, ναι, ναι. Δεν είμαι από τους καλούς Πόντιους. Από τα Κοπρόσκυλα είμαι, ρε. Οι Πόντι, ρε φίλε, είναι μισή Κοπρόσκυλα. Και μισή είναι καλή. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Ναι. Έχουμε κάτι, έχουμε, Κωστή, έχουμε κάτι. Όταν λες είσαι Κοπρόσκυλο, τι εννοείς δηλαδή. Περίμενε. Πες μου. Ότι τεσπάν. Τεσπάν δεν. Είναι καλή, ρε. Ρε παιδάκι μου, εσύ λες ότι είσαι Κοπρόσκυλο. Γιατί, τι έχεις κάνει. Έχω πολλές απαρτήσεις. 20% είναι καλή, αλλά έχουμε κάτι φάρες, Κωστή. Ούτε οι βλάχοι και τους βλάχους περνάμε. Εσύ με τι ασχολείσαι. Εγώ ήμουνα 30 χρόνια σερβιτόρος στα ξενοδοχεία. Σερβιτόρος στα ξενοδοχεία ήσουν. Το πανόραμα πάνω τα αστέρια, το χοντέρ πανόραμα. Α, επειδή... Το Σίγκα, όταν έπαιζε ακόμα ο Κούδας, ο Αλαβάντας, ο Νικολάκης. Αυτούς είχα εγώ. Εσύ πήρε σύνταξη ζήλια, δηλαδή από εκεί. Ναι, ναι. Από ζήλια ποιοι έρχονταν οι Αργιανοί όταν δεν έπαιζε ο Πάκου. Μέσα έρχονταν οι Αργιανοί, ο Κούδης αυτοί. Από τους Παοξίδες, ο Δημόπουλος αυτός με δούλευε συνέχεια. Μου λέγε, κακός και τα αποκρόματα, ξέρεις, φραπέδες και γλυκά. Πουρμπουάρες... Και μου λέγε ο Χρήστος, ο Δημόπουλος. Μη. Ναι. Πουρμπουάρ, ποιος έδινε. Μου λέγε, θέλεις φαγκόσμια, θα σου δώσω μέχρι διαρκές μήπως. Ποιος. Κάνω. Εγώ είχα το φόδωρο, όπως το λέει, το δικό μου, ρε. Τέλος πάντων. Πάμε αλλού, ρε. Ποιοι δίνανε, ρε παιδάκι μου. Ποιοι δίνανε Πουρμπουάρ. Τι Πουρμπουάρ, ρε. Η Αργιανή ήταν όλα άμα εξαιρέσω το Βένο, ναι. Το φιλό του Γιώργο. Ο Βένος είναι ο άλλος κύριος, είναι ο Βένος. Οι άλλοι ήταν όλοι τσογλάνια. Μη. Ντροπή. Απρεπής, Πόντιος, αγράμματος. Λίγο μεταφραστή ήθελε να λέει. Ήθελε να είναι διερμηνέα. Αυτά είναι κατερινιώτικη γλώσσα. Όχι. Μπορεί κανένα βουνό εκεί, ξέρω εγώ, τι γύρω. Σε βουνό θα ήταν να πάμε. Κάτι κάναμε κανένα. Στου πρόποδε του Ολύμπου ήταν. Μάλλον. Το σκύλο το μαύρο. Είναι ο κατερινιώτη ο Γιάννη. Έλα, φίλε, ναι. Γεια σα, καλημέρα, κύριε. Καλώ Έλα, Κώστα, ο Στέλης από Βέρεια, Μορτολή πόλη. Γεια σου, ρε φίλε, τι γίνεται. Θα περάσω αύριο από εκεί. Ξέρω, ναι, Πολύμηλο. Τι δουλειά έχεις στο Πολύμηλο, ρε Κώστα. Α, στο Πολύμηλο πάω μία φορά το χρόνο. Σοβαρά. Αμέ. Από δίπλα κατάγομαι εγώ, τέλος πάντων, Κώστα. Γίνεται ένα γλέντι κάθε χρόνο εκεί, μαζεύονται μόνο άντρες. Τρώμε σαν τα γουρούνια, πίνουμε και γυρνάμε πίσω, ναι. Λοιπόν, Κώστα, πολύ είπες μια φράση ότι τον Ήβης τον ήθελα πιο πολύ κότς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά άκου το σκεπτικό μου. Για μένα μεγάλοι προπονητές σε κάθε ήταν λαμβάνουν πλήρως την ευθύνη. Αυτό δεν το έκανε ποτέ ο Ήβιτς. Τι να πάρει ευθύνη. Ναι, ευθύνη. Ό,τι αυτή την είδα να λαμβάνω εγώ πλήρως. Είναι ευθύνη δικιά μου. Εγώ αυτό για αυτή την είδα. Πλήρως. Δεν το έκανε. Ναι. Κατάλαβα το να σου πω. Δηλαδή, γιατί η ομάδα τα χαλαρεί στα play-offs παράδειγμα. Α, ακριβώς. Να λαμβάνει την ευθύνη. Α, ακριβώς. Ποτέ δεν το έκανε αυτό. Ούτε με τον Ατρόμητο, ούτε έχασε ούτε τίποτα. Εκεί έχω τη μεγαλύτερη ενσταση μου στον Ήβιτς. Έχει το σέρβικο εγωισμό. Μπάκεβιτς το έκανε αυτό. Ποτέ δεν έφυγε. Ποτέ. Είναι ο σερβικός εγωισμός μάλλον αυτό. Αυτό ακριβώς. Με τη μεγαλύτερη ένσταση μου είναι αυτή. Και κάποτε ήσασταν πάλι και εσείς οι δύο στην εκπομπή και σας είχα πει και διαφωνήστε μαζί μου. Για μένα το επόμενο βήμα για coach στον ΠΑΟΚ είναι ο Κονσεσάο, παιδιά. Τελείωσε. Για μένα. Γιατί έχει παραστάσεις από Μπράγκα, από Ναντ. Έχει παίξει τον ΠΑΟΚ, ξέρει την δυναμική του ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι όμως ότι όλοι αυτοί που έρχονται στον ΠΑΟΚ, που ήταν, ξέρω εγώ, και ο άλλος που ήρθε από τη Γιουβέντους, ο αμυντικός, πως το λέγανε, πρέπει δηλαδή να γίνουν προπονητές στην πλάτη του ΠΑΟΚ, δηλαδή. Όχι, δεν είναι πλάτη του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο Κωνσταϊσάου, μη τι άλλο, ακόμα δεν έχει μεστώσει, δηλαδή, δεν έχει εμπειρία σαν προπονητής. Ποιο δεν έχει εμπειρία. Πόσα χρόνια στην Μπράγκα, τώρα είναι στην ΝΑΝΤ, έχει παραστάσει. Και ξέρετε τι ΠΑΟΚ, τη δυναμική του ΠΑΟΚ. Και τώρα και συνθήκες είναι και καλύτερες φιλομιλία. Εντάξει. Κατάλαβα να σου πω το σκεπτικό μου. Αυτό το σκεπτικό μου. Διαφωνείτε, συμφωνείτε, αυτό το σκεπτικό μου. Ο Λουτσέσκο, ας πούμε, για μένα είναι πολύ καλή περίπτωση. Ο Λουτσέσκο. Συμφωνώ μαζί σου. Καλή περίπτωση. Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά εντάξει, αυτό το σκεπτικό το δικό μου. Λάθος ή σωστός, έτσι σκέφτομαι εγώ. Εντάξει, εγώ δεν είμαι πολύ στο ποδόσφαιρο. Ο Κώστας για μένα είναι δήμονος στο ποδόσφαιρο. Και το παραδέχομαι σε πάρα πολλά πράγματα. Okay, δήμον. Όχι, Κώστα, είσαι για μένα σε πολλές αναλύσεις που κάνεις, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Σε είπα και την άλλη φορά που συμπήρα τηλέφωνο, συμφωνώ, διαφωνώ όμως σε θέματα θρησκείας, πολιτικά, σε πολλά πράγματα διαφωνώ μαζί σου. Για μένα... Τι θρησκεία, εγώ δεν είμαι οπαδός. Εγώ δεν είμαι οπαδός καμιάς θρησκείας. Είμαι αντιοπαδός.
Λοιπόν, δεύτερον, ναι, θέλω να πάω. Αύριο εγώ πιστεύω ο τελικός θα κερθεί στην παράταση, το πάρει ο Αλέγκρι. Έτσι πιστεύω εγώ. Λες, ακριβώς. Επειδή ο Αλέγκρι για μένα ανώτερος προπονητής θα το ζητάνε. Ναι. Και τρίτον, και παιδιά, θέλω τη γνώμη σας γι' αυτό. Απλώς δεν από τη γνώμη μου, θέλω τη δικιά σας γνώμη γι' αυτό. Πολλοί τώρα θα φωνάξουν να πω τι λέει αυτός, πόσο βλάκας είναι. Πες ό,τι γουστάρεις, ρε. Και ας σε πούνε βλάκα και χες τους. Λέγε, τι θες να πεις. Λοιπόν, θέλω τη γνώμη σας. Και τη γνώμη σας και κλείνω ότι σας ακούω μετά στο ράδιο. Πες. Μήπως ο Σαββίδης, το Μαρινάκης, ποδοσφαιρικά και επιχειρηματικά τα έχουν βρει μαζί στο παρασκήνιο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω εσάς. Ναι. Και δεν τα έχουν βρει μαζί στο παρασκήνιο, παιδιά, προσέξτε. Και κλείνω και θέλω την γνώμη. Σε αυτά τα μεγέθη, φίλε, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει πίσω από την κουρτίνα εύκολα, έτσι. Πολλοί παίζονται πάρα πολλά γενικά, ιδίως σε τέτοια επιχειρηματικά πράγματα παίζονται πάρα πολλά. Με κανάλια, με τέτοιες ιστορίες, τα οποία δύσκολα ο πολλής κοσμάκης μαθαίνει την αλήθεια και βγάζουν την αλήθεια. Το τι συμβαίνει από πίσω σε τέτοια πράγματα δεν μπορεί να ξέρει κανένας τι γίνεται. Αυτό πιστεύω εγώ δηλαδή. Ό,τι και να λέμε είναι οι εικασίες. Προχωράμε. Πάμε επόμενος. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε. Στην πιο ερωτική πόλη, από τη μαγευτική πανέμορφη Σκόπελο, από τον Πάνορμο, από το καταπληκτικό ξενοδοχείο εδώ που μας φιλοξενεί. Ο κύριος Σάββας κοιμάται, έχει τα χαιρετίσματά του. Ναι, 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 είναι αργά για τον γέροντα. Ναι. Να απαντήσω δηλαδή σε αυτόν που έπαιξε ένα χιλιάρικο. Χιλιάρικο. Χιλιάρικο, ναι. Και εγώ θα ήθελα να έχω τη Χάικη Κλουμ δίπλα μου, αλλά κρατάω ένα ποτήρι χαμηλό με τη Σαρώνο μέσα, με στημένο λεμονάκι, 2-3 σταγόνες και μισή φέτα λεμόνι και πολύ πάγο, αλλά δεν γίνεται να έχω τη Χάικη Κλουμ. Κύριε Πασχάλη, μου είσαι τόσο γλυκός. Ναι, πρώτον αυτό. Δεύτερον, κύριε Ραπτόπουλε, ναι, να απαντήσω και σε εσάς για να μάθετε. Ένα Σέρβος προπονητής βρίσκει πάντα δουλειές σε αφρικανικές χώρες, εάν δεν βρει δουλειά στην Ευρώπη. Αυτό είναι δίδαγμα. Εντάξει, και ηθικός κανόνας της Σερβικής. Η αφρικανική χώρα της Ευρώπης είμαστε. Η αφρικανική χώρα της Ευρώπης είμαστε. Εσύ, Αριανέ, με το τρακτέρι άστα τώρα, να μην έρθω σε σένα. Εντάξει, ο Παδέ και εσύ δακτυλιδάκι φίλησες του Μεγαλόγκαρδου, Τάτος δανεικός. Ποια άλλη ήταν δανεική, κύριε Ραπτόπουλε, πριν 3 χρόνια που τρώγανε γύρω στο Χριστάκι εκεί στη Βασιλή της Όλγας. Α, καλά, εντάξει. Άστο, Λάζαρος ήρθε από η Μαθία, από εκεί, από καταράκτες έδεσας, έτσι. Πήρε και κρουασάνια μέρα, πήρε και το Λαμπρούκο, τον πήγε στο Μεγαλοφρύδι και στο Μεγαλόγκαρτο. Για να πάρουν τις ευλογίες για να κρατηθεί η ομάδα την πρώτη χρονιά. Και σε βγαίνουν και τα αριανά και σου λένε, ξέρεις, εγώ δεν φίλησα δακτυλίδι. Τι δεν φίλησα, φιλήσανε δακτυλίδι μέρα μεσημέρι, κύριε Ραπτόπουλε. Και είχε βγει ο Μεγαλόκαρδος από την τουαλέτα και είχε φάει το προηγούμενο βράδυ και σίκα. Στο λέω εγώ, να ξέρεις. Και τρίτον, κύριε Ραπτόπουλε, όταν θα μιλάτε για Ότο Ρεχάγκελ, ναι, έτσι, ναι, απαγορεύεται, ναι, γιατί είναι η Ρωσιλία. Ναι. Να μάθετε ότι στα 15 χρόνια θητείας ο Ότο Ρεχάγκελ στη μεγαλύτερη ομάδα της Βορείου Γερμανίας, ναι, που τη διασχίζει την πόλη στα δύο ποτάμι, το σέντρεφόρ επιλογή του ήταν ένα χαμηλό σε ύψος, ναι, δηλαδή κάτω από ένα 80, ναι, και ένας πάνω από ένα 90. Ναι. Έτσι ήταν και τα σέντρεμπακ. Σα σέντρεμπακ είχε πάντα επιλογή. Δηλαδή, ένας ψηλός και ένας πιο κοντός. Ναι. Εντάξει, και έτσι ήταν και οι τερματοφύλακές του. Και ο αναπληρωματικός ήταν πάντα πιο ψηλός από το βασικό. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα είναι η Ρωσιλία να βγαίνουν οι οπαδοί όλοι εκεί στην Ελλάδα που είστε, επειδή είδατε ένα Euro 2004, ναι, ρε, δηλαδή είδατε το θαύμα της Λισαβόνος. Είδαμε. Μόνο και μόνο επειδή ήταν το θαύμα της Λισαβόνος μετά το θαύμα της Βέρνης, εντάξει, απαγορεύεται δηλαδή και εσείς και κάποιοι ακροατές σας να κάνουν κριτική και να αναλύουν το 5-3-2 του Ρεχάγκελ και το 3-5-2 και με λίμπερο πώς θα παίξει το γήπεδο. Ας είναι καλά το Sony PlayStation 4 που σας έκανε όλους προπονητές, εντάξει, εγώ δεν θα σας πω ότι έπαιξα μπάλα, έτσι, ούτε θα σας πω ότι έχω δίπλωμα προ-α, έτσι, όπως έχουν όλοι οι προπονηταράδες, ούτε θα σας πω, αλλά θα σας πω μόνο το εξής. Μόνο και μόνο επειδή ήταν 20 τότε ο Τζίτζι Μπουφόν και σήμερα είναι 40, αυτός θα το σηκώσει αύριο, κύριε Ραπτόπουλε. Τιμή Σένεκεν, διότι ο μεγαλύτερος τερματοφύλακας μετά από αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά κρεμάει και τα γάντια του. Ναι. Έτσι. Θα είναι η Ρωσιλία δηλαδή, θα είναι δηλαδή
ανάξιο δηλαδή της ιστορίας του να μην το κατακτήσει. Ναι. Είναι βαρύ το όνομά του σαν τερματοφύλακας και νομίζω ότι σπανίζουν οι τερματοφύλακες που φτάσαν να παίζουν σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή την ηλικία. Θυμήστε μου κάποιον τερματοφύλακα. Μπορείτε να θυμηθείτε, κύριε Ραπτόπουλε. 39. Ποιοι άλλοι Ιταλοί τερματοφύλακες παίξανε μέχρι 41. Ο Τζόφ ήταν μόνο. Ο Παλώτα δεν έπαιξε. Ο Αλμπερτόζη, κύριε Ραπτόπουλε. Και αυτός έπαιζε στη Μίλαν κάποτε. Στη Λάτσιο, Παλώτα νομίζω. Ο Αλμπερτόζη. Τόσο πολύ έπαιξε ο Αλμπερτόζη. Έπαιξε μέχρι τα 41. Νομίζω ότι ήταν τότε που είχε πέσει η Μίλαν στη Β' Εθνική. Μετά την πουλιά που του έχασε ο Καντίνας, δεν ξέρω. Ο ποιος? Ο Καντίνας. Την πουλιά που του έχασε ο Καντίνας. Το ζώο εκείνο. Μιλάμε για ζώο. Είσαι μεγάλος αλήτης που το λες αυτό για τον κύριο Καντίνα, διότι δεν θέλω τώρα να σε πάω σε άλλα μονοπάτια. Έτσι. Γιατί ξέρεις που θα σε πάω τώρα. Δεν έχετε βγάλει ρε ένα τερματοφύλακα. Ένα τερματοφύλακα της κλάσης του Κρυσάβα έχετε βγάλει ρε στη Θεσσαλονίκη. Φύγε από εδώ ρε με τον Σαραπάτη. Τον Καραπατή ρε. Τον Χριστίδη βγάλαμε. Τον Καραπατή. Τον βγάλατε. Τον Κελεσίδη από τις χώρες βγάλαμε. Θα σε ακούσει ο Γιάννης ο Κιξούδης και θα σε διαγράψει από τη λίστα των φίλων του βρε. Αντε ρε την καλή νύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο. Ίσα ρε. Γιατρός Ηρακλειδέας λύσαξε. Ο Τζοφ έπαιξε στο τελικό Αμβούργο Γιούβε το 83. Αμβούργο Γιούβε. Ο Τζοφ έπαιζε. Εγώ δεν είμαι τόσο. Τότε που το πήρε ο Χαμπέλ με τον Μάγκατ. Πρέπει να το δω. Πρέα το δω. Πρώτο τελευταίο. Πρέα το δω. Έλα. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ακόμα είμαστε καλά. Ακόμα. Ναι. Και μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ο Αποστολίδης κάνει εκπομπή ακόμα? Ποιος είναι ο Αποστολίδης? Ένας του ΠΑΟΚ, ένας ποδοσφαιριστής παλιός. Ο Αποστολίδης. Ναι. Ο Κούλης, όχι, δεν κάνει εκπομπή. Ο Αποστολίδης ποια εκπομπή, τι είναι? Παίζαμε αντίπαλοι πριν 50 χρόνια στην Αμερική. Πρόσφατα. Τον είχα μιλήσει μια φορά γι' αυτό, κατά λάθος. Θα σε θυμάται πριν 50 χρόνια τι του είπες. Δεν κάνει ο Αποστολίδης εκπομπή, ρε. Το ήταν μαζί με κάποιον άλλο μαζί εκείνη την ημέρα και του μίλησα πριν κάτι τέτοια χρόνια. Ο Ασλανίδης κάνει, ρε. Ναι, αλλά ήταν μαζί και ο Αποστολίδης. Μπορεί να τον είχε φιλοξενούμενο ο Αχιλλέας. Α, μπορεί. Γι' αυτό μπορεί, ναι, 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 ναι. Πάω, ναι. Εγώ τον Αποστολίδη αύριο θα τον δω. Ωραία, να του πεις χαιρετίσματα. Από το Δημήτρη Πέπεζε αντίπαλος του πριν να πάει στο Βανκούβερ απάνω που πήγε όταν το πήρε μεταγραφή ο Πούστας. Εγώ έπαιζα στη Σκοτσέζη και την ομάδα, ξέρει αυτός. Τόσο έπαιζε στην Μπιλμπάο. Πόσο χρονών είσαι? Στο Σαν Φρανσίσκο. Πόσο χρονών είσαι? 69. Κοντά είστε. Ο Κούλης είναι 71. Το ξέρω. Ναι, μπράβο. Πήγαινε στο Κάλατς, πήγαινε εδώ. Έπαιξε 2-3 χρόνια στην Αμερική, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι, έφυγε το 67 ακριβώς πριν 50 χρόνια πριν μεταγραφή. Εσύ τώρα, εσύ τώρα γύρισες πίσω ή είσαι Αμερική? Όχι, Αμερική είμαι, εγώ δεν έχω γυρίσει. Έλα ρε γίγαντα. Εσύ έχετε ένα δημοσιογράφο, έχετε και ξέρω δημοσιογράφο στο Μητρόπολης εσείς. Γιατί βλέπω εκεί στη δίκη. Ένας που λέει Μητρόπολης είναι ένας Πακιστανός, αλλά μιλάει ελληνικά. Πακιστανός που δουλεύει στο μικρό... Όχι, είπα. Ναι, και λέει Μητρόπολης με τα γυαλιά. Όχι, Πακιστανό δεν έχουμε στο Μητρόπολης. Κογκολέζο έχουμε. Να δω και Πακιστανό παραγωγό. Είναι Πακιστανός, αλλά μιλάει ελληνικά. Δημοσιογράφος στο Μητρόπολης, Πακιστανός. Ο Μητρόπολης, δηλαδή βγαίνει στο Sky εκεί πέρα στη δίκη. Δεν ξέρω, δεν τον είδα τώρα τελευταία, αλλά τον έβλεπα ξέρω. Μήπως λες τον Μπούζο που είναι μαύρος? Ναι, μπράβο. Όχι, δεν είναι Πακιστανός. Είναι από την Νεάπολη, δεν είναι. Μιλάει καλά ελληνικά, μιλάει. Μιλάει καλά ελληνικά. Αλλά ο Πόκο Λόκο που έχουμε που είναι από την Αφρική μιλάει καλύτερα. Ξέρετε, εδώ. Του χρόνου θα κάνω ένα δεκάλεπτο με έναν Αφρικανό εγώ. Θα μιλάω με έναν Αφρικανό. Εγώ ως Έλλην και αυτός ως Αφρικανός. Ναι. Αλλά τώρα το φτιάχνουμε. Μήπως εννοείς τον Κατάμα, τον πρώτο μαύρο που έπαιξε στην Ελλάδα, τον πρώτο ξένο που έπαιξε στον Άρη. Ο Κατάμα ήταν μαύρος? Όλο μαύρο, κανονικός μαύρος στην Αφρική. Καλά, ο Άρης ακροδεξιό σωματείο εβραϊκών συμφερόντων έπαιξε μαύρος εκεί ο Κατάμα. Μιλάμε τώρα 50 χρόνια πριν, ήταν
είναι, έπαιζε εδώ πέρα στη Δόξα, στη Νέα Υόρκη, έπαιζε και σε άλλες ομάδες το παλικάρι. Αυτό ξέρει ελληνικά καλύτερα από εμάς. Στον Άρη έπαιζε μπάλα και ένας που έμοιαζε με Πακιστανό, αλλά ήταν Έλληνας, ο Ναλμπάντης. Ήταν μαύρος, μαυριδερός. Ναι. Όχι, ο Αγωνόβιος είναι Πακιστανός, θα τους μήναγε. Όχι, ο Μπούζος, ο Γιώργος, όχι. Ο Φωτισμός είναι τέτοιος που είναι τέτοιος και μοιάζει με... ή μπορεί να έπεσε η κάμερα στον Κονγκολέζο που είναι σκηνοθέτης. Σκηνοθέτη έχουμε Κονγκολέζο. Τον Μποκολόκο, τον Πασκάλι. Ναι. Να, ναι, εντάξει. Αυτός είμαι. Εγώ πάντως η Γιουβέντος θα το πάρει γιατί είναι η ομάδα μου. Γιατί εγώ πριν να φύγω από Ελλάδα ήμουν μικρός, πολύ μικρός. Εσύ στην Ελλάδα πού μεγάλωσες, σε ποια πόλη? Έβλεπα τη Γιουβέντος εγώ στην τηλεόραση πριν 60 χρόνια μιλάω τώρα. Πριν 60 χρόνια τηλεόραση δεν είχε, τηλεόραση επί Χούντας ήρθε στην Ελλάδα. Ναι, είχε στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Ελλάδα εκεί στο Ιόνιο είχαμε τηλεόραση από την Ιταλία. Εσύ από πού είσαι? Σε καμιά βιτρίνα, από την Κέρκυρα είμαι εγώ. Α, Κερκυραίος είσαι, μάλιστα. Χαφ έπαιζες, χαφ. Τι έπαιζα? Στα χαφ έπαιζες, χαφ. Δεν ήμουν ποδοσφαιριστής, απλώς έπαιζα έτσι μπάλα, έπαιζα, πήγε, εργαζόμουν και έπαιζα και μπάλα. Τις από χάπη αρχή, δεν ήμουν εγώ επαγγελματίας. Α, έτσι να αρέσει. Αλλά εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν και επαγγελματίες, δεν είμαι. Okay, boy. Αλλά... Okay. Ευχαριστώ πολύ. Ποια πόλη είσαι τώρα εκεί? Έφυγε. Ωραίος. 69 χρονών. Ζάχαρη. Έφυγαν τα 3 τέταρτα τη ζωή. Εμάς φύγαν τα 2 τρίτα. Έλα φίλε, ναι. Τελευταίο. Έλα. Έλα φίλε. Έλα ρε, εσύ παραμύθια καπιταλιστής είσαι να πούμε. Δηλαδή? Καπιταλιστής είναι ο άλλος που με ένα χιλιάρικο πήρε 11 να πούμε. και βάλατε και χέρι στο παλικάρι. Δεν είμαι καπιταλιστής. Πιστεύω στον καπιταλισμό και στον νόμο του ισχυρού. Δεν είμαι υπέρ. Πιστεύω, λέω, σε αυτό. Το άλλο είναι ουτοπικό, ναι. Αγόρι μου, τώρα κόλωσες με τα 11 χιλιάρικα που πήρε ο άλλος να πούμε. Κολώσατε και οι δύο εκεί να πούμε. Και ο άλλος πάει κοροϊδό και δουλεύει 8 ώρα. Και αυτός βγάζει με ένα χιλιάρικο. Βρε, κολώσατε τώρα. Χιλιάρικο. Το παλικάρι να το παίρνετε με το καλό να πούμε. Ναι. Ακούστε τώρα να σας πω κάτι. Μάγκες, μ' ακούτε? Πολύ καθαρά. Είμαι μακριά, ρε, εγώ από την Αθήνα. Να σου πω κάτι. Αυτός εκεί με τον Κυρσάβα, τι είναι ρε που τον ακούω καμιά φορά? Είναι οδηγός του, είναι οδηγός του, είναι προσωπικός του οδηγός. Τι νεύρος είναι αυτή ρε με τον Σάβα, ρε? Είναι προσωπικός του οδηγός, είναι. Α, καλά. Έλα να σου πω εμένα τώρα, να σου πω κάτι με τον Αλέφαντο που σε έχει τρελάνει εσένα και σε τρελαίνει σε εμάς να πούμε. Ναι. Καλλιρόης. Ναι. Τον ευλέπω με ένα αυτοκίνητο που ο Θεός να το κάνει αυτοκίνητο. Δηλαδή μέχρι και το ταμπλό ήθελε ευθυγράμμιση να πούμε. Ήταν η εποχή, ναι. Αυτό λέω και τελειώνω. Ήταν η εποχή που είχε πει ο Τζιοβάνι ότι ήταν ο καλύτερος προπονητής που γνώρισε στη ζωή του. Ναι. Τον πιάνω στο φανάρι λοιπόν. Με ξέρει, τον ξέρω από τα Εξάρχεια. Του λέω ρε εσύ, τι είπε, λέω, ο Θεός? Ναι. Είπε ότι είσαι ο καλύτερος προπονητής του κόσμου, να πούμε. Ναι. Το διάβασα, λέω, στην εφημερίδα. Ναι. Μου λέει κάνε δεξιά. Λέω τώρα κάνω δεξιά, θα με πλακώσει, λέω, σε τίποτα μπουνιές ο άνθρωπος, να πούμε. Κάνω δεξιά στο φανάρι. Και μου λέει, είδες ρε τι είπε ρε το άτομο, είδες, μου λέει, ρε τι είπε, είδες. Με τα πολλά μου λέει, να σου πω, πάμε, μου λέει, να κεράσω παγωτό. Που πας, του λέω, πλατεία, πάμε, μου λέει, να κεράσω πλατεία Εξαργείο, στη Ροζαλία σε πήγε. Ναι ρε αγόρι μου, άκου να δεις τώρα, παραμύθια. Ξέχασε το παγωτό, το πλήρωσα εγώ και μου λέγε για το χάπελ. Ο άνθρωπος είναι μεγάλη μορφή να πούμε. Ακούς, μιλάμε για μεγάλη μορφή, δηλαδή. Μόνο ο Μάκαρος τα βγάζει πέρα μαζί του. Δεν υπήρχε περίπτωση άλλη να πούμε. Λοιπόν, κατάλαβες. Τον άλλονα με τον Κυρσάβα, ναι. Θα σου πω ποια μέρα έχω εφημερία να μου τον εστείλεις να πούμε, να τον δω λίγο γιατί τον πάω πολύ. Εφημερία που έχεις? Γιατρός ημέρα και εγώ, ρε. Δε πού, σε ποιο μέρα? Ψυχιάτρος είσαι, φίλε, μήπως? Τρελό γιατρός. Πού το κατάλαβες? Ποιος το είπε για ψυχιάτρο? Ο φίλος μου, δεν είναι. Ποιος το είπε? Ο Χατζινάκος, σε κατάλαβε. Α, εντάξει, ναι, έλα ρε. Τι έπρεπε τώρα, λοιπόν. Εγώ τώρα με κάνει μια-δυο συνεδρίες, κουσούρια θα με βρεις πολλά. Δεν έχει τίποτα, εσύ ρε. Εσύ θα μας βάλεις κάτω όλους, να πάμε να μας τελειώσεις, να πούμε. Εσύ αφού αντέχεις τη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε, που το τι ακούω κάθε μέρα, εδώ θα διώξουν σε λίγο και το Σαββίδι που ο άνθρωπος έχει βοηθήσει τόσο πολύ. Ο Ίβιτς πραγματικά ακολουθεί τον Μπάγκεβιτς, γιατί εγώ με τον Μπάγκεβιτς είχα τρέλα. Τον ανέλεια καθημερινά. Ίδια κοψιά, ίδιο μπόι, ίδια κιλά, ίδια δύναμη. Να σου πω και κάτι. Ίδιο βλέμμα, ίδια μούτρα.
και μιλάνε και στο τηλέφωνο και τον αγαπάει πολύ ο Μπάγεβιτς. Αλλά και ο Ίβιτς είναι πολύ καλό παλικάρι. Τώρα βέβαια εκεί με στον ΠΑΟΚ, από ό,τι βλέπω τόσο καιρό που σας ακούω, είναι δύσκολο να τα βγάλεις πέρα. Είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση. Αφού επιβίωσε, πήρε κύπελο. Και άμα φύγει, έχει διχάσει τον κόσμο. Όχι να μείνει, όχι να φύγει, είναι μεγάλος μάγκας ο Τουταγχαμών. Μετά από χρόνια. Ναι. Ναι, και κοίταξε να δεις, αυτοί οι παοκτζίδες είναι τόσο μουρλοί να πούμε, που μπορεί να δίνουν και το Σαββίδι στο τέλος. Δηλαδή, σας ακούω και πραγματικά δηλαδή δεν ξέρω από πού να βγάλω άκρη. Να είστε καλά όμως, γιατί περνάμε καλά, ρε φιλέ. Δεν να μου λες, καλά. Δεν μου λες. Εκεί τα ραδιόφωνα είναι σοβαροφανή. Όχι, κοίτα, άκουσε να σου πω το εγώ εδώ πέρα ραδιόφωνο από τη μέρα που σας άκουσα, εσένα και τον κόκκινο, δεν ξανά άκουσα αθηναϊκό ραδιόφωνο. Μ' ακούς, γιατί είναι δίθεν, είναι πολύ δίθεν. Εσάς είναι πολύ καλό το ραδιόφωνο. Το μόνο πρόβλημα που έχει ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι ότι έχει πρόβλημα. Δηλαδή να είναι καλά οι άνθρωποι, περνάμε καλά, αλλά μερικές φορές ρε παιδί μου δεν καταλαβαίνει, γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ έχει μόνο 4 τίτλους τελικά. Γιατί ο κόσμος δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα, ούτε σε να σε καταλαβαίνουν τι λες. Εμένα. Προσπαθείς να τους βάλεις μυαλό και αυτοί βγαίνουν και λένε, γιατί σ' ακούω, και όχι μόνο εγώ, σ' ακούμε και συνάδελφοι και θα πέσει γέλιο κάποια στιγμή, αλλά το θέμα είναι, άκου να δεις. Το θέμα είναι ότι προσπαθείς να τους πεις την αλήθεια και πάνε να σε βγάλουν και σένα από τα πλευρά σπασμένο ότι εσύ βγήκες και είπες, Κώστα μου, ότι να πούμε με τους... Πήρε τις ενώσεις, ναι. Εσύ φταίς. Είναι δυνατόν, ρε. Οι άνθρωποι, δηλαδή, να σου πω, βάζουν το χέρι και βγάλουν το μάτι τους, να πούμε. Εσύ φταίς. Το κακό που γίνεται εδώ πάνω είναι ότι λαϊκίζουν πάρα πολύ τα μέσα. Πάρα πολύ, ρε φίλε. Δηλαδή, και θέλουν είστε ήρωες. Να ακούνε, δηλαδή λένε στον κόσμο αυτά που θέλει να ακούσει και προσπαθούν να αποφύγουν και να χρυσώνουν το χάπι στον κόσμο. Έτσι. Αυτό είναι το λάθος. Έτσι, αυτό δεν είναι, λένε τις αλήθειες, όσο σκληρές και να είναι, δεν τις λένε. Φίλε, σε νοσοκομείο δουλεύεις ή είσαι σε ιδιωτική αυτή? Έχω και το γραφείο μου, είμαι και σε. Δεν μου λες, το 70% είναι γυναίκες, από το 80% πελάτησες περισσότερο τρελές έχεις παρά άντρες, ε? Ναι, οι γυναίκες είναι περισσότερες, αυτή είναι αλήθεια. Γιατί έχουν θλίψει αυτές, τι έπαθαν, τι? Είναι πολλά, ρε Σικώστα, είναι πολλά. Θα βρεθούμε κάποια στιγμή που θα ανέβω πάνω, θα μιλήσω κάπου. Α, θα έρθεις οπωσδήποτε. Ναι. Θα ανέβω και θα μιλήσουμε. Εκεί και τα παιδιά που κάνετε και το βράδυ και έτσι, τον κόκκινο. Είστε έτσι όλοι πάρα πολύ καλοί. Να ξέρετε ότι δεν σας όταν βλέπεις ότι υπάρχει ένα χτύπημα στο ίντερνετ, δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος που σας ακούει. Εμείς έχουμε φτάσει ένα βράδυ, ας πούμε, να σας ακούμε και 15 άτομα. Καταλαβαίνεις. Είναι σαν τις εφημερίδες που τις παίρνει ένας, ναι, και τις διαβάζει. Βάζει, ναι, ένας εκεί, ναι, βάζει ένας εκεί το ίντερνετ, σας ακούνε. Και έτσι παντού σας ακούνε. Να είστε καλά, Κώστα μου, να είστε καλά. Συνέχισε έτσι όπως είσαι, να λες την αλήθεια. Και εντάξει, δεν γουστάρω τώρα που το σοβαρεύουμε. Μια ζωή σοβαρή είμαστε, να πούμε. Ας το γάμισε το. Λοιπόν, αυτό. Έγκυζες, τα λέμε. Λέει ο Τζερόνιμος ο Παοξής, ο Ταρίφας, λέει, αυτός δεν είναι ψυχίατρος, λέει, θέλει ψυχίατρο. Είναι μεγάλη μορφή ο Τζερόνιμος. Ξενοκράτης Αριανός. Κωστεί κάθε 7 χρόνια το Champions League, το παίρνει η ιταλική ομάδα. Δες το. Α, είναι καλό στατιστικό. Ξενοκράτη, ευχαριστώ. Φύγαμε. Πάμε πολύ μιλό αύριο με γιατρό Ηρακλειδέα και Νίκο Χριστίδη. Πολύ μιλό. Πολύ μιλό. Στη διαδρομή δεν ξέρω πόσο θα αντέξει ο Χριστίδης το γιατρό τον Ηρακλειδέα. Όχι, με το αμάξι του γιατρού θα πάτε. Με το δικό μου. Α, πάλι καλά. Δεν πάω εγώ με αυτό το αμάξι. Την πήρε στην κρυάδα που τη εισέρε. Αστάρε. Άσυχε. Πανσεραϊκός, τα λέμε για χαρά. Με, 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 τα λέμε για χαρά.